Εδώ είμαστε! Κάτσε. Πολύ, πολύ. Πολύ ήταν, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Δώσε μουσική. Πάμε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Στα 6 λεπτάκια μετά από τις 10 είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει ο Μπαλαντέρ, ο κλασικός βραδινός καθημερινός κυμπάρικος ωραίος που ακούτε κάθε εβδομάδα εδώ και πόσους μήνες. 10 με 12, ο Θανάσης Κυλώνης και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι εκεί απόψε, όπως πάντα φυσικά, πίσω τα μικρόφωνα της εκπομπής. Ανανεωμένοι και ξεκούραστη νομίζω ερχόμενα το Σαββατοκύριακο. Καλά είμαστε, φίλε, καλά είμαστε. Νομίζω ότι γεμίσαμε τις μπαταρίες μας. Αν και εγώ σήμερα ψόφισα λίγο. Αλλά το Σαββατοκύριακο ήταν. Και γενικά γεμίσαμε. Και τα ταμεία του γέμιζε ο Κυλώνης, να πούμε. Καλά είναι. Εντάξει, καιρό ήταν, ρε φίλε. Καιρό ήταν, γιατί ο κουβάς. Καιρό ήταν, γιατί ο κουβάδο. Είχαμε κάνει μια στιγμή με κουβάδες, δεν μπορούσα να το Θανάση. Ναι, όχι, το τελευταίο δεκαήμερο πάει πολύ καλά. Μην το ματιάξουμε. Χαίρομαι, φιλαράκι μου, έτσι πρέπει. Σε εμάς δεν δίνει τίποτα να παίξουμε όμως. Όχι, ρε φίλε. Σου είπα την. Καλά, τώρα θα μου πει την παρσχή που σου είπα τη Λόκκινη, δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί κιόλα. Ρεν διπλό, δεν σου είπαμε στο Παρίσι. 10 φράγκα διπλό. Παρίσι, δεν είναι Ρεν. 0-2. Πρώτη φετινή εντός εδρασίδρας της Παρίσι στο πρωτάθλημα. 10 βάζαμε. Έτσι ακριβώς, φίλε. 90 τσέπη. 20 έβαζε, 200 έπαιρνε. 180 τσέπη. 30 έβαζε. Και εμεί κοιμόμαστε πάλι. Καλά. Η μεγάλη Φενέρμπαχτσέ, φίλε, έβγαλε το 7 σύν στο 90. Και από εκεί πληρώθηκε. Σήμερα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Έχει έρθει ο Κυλώνης με ένα χαμόγελο. Λες και κερδίσει το ξέρεις, το 7 σύν το πληροφορήθηκα στον δρόμο, φίλε. Το άφησα το παιχνίδι στο 06. Έπρεπε να φύγω από το σπίτι και ανοίγω λίγο τα δεδομένα και κοντά στην Ερμού. Βλέπω 07 τελικό. Γιάννησε στο 90. Αυτά είναι, ρε φίλε. Τον Κυλώνη. Λοιπόν, τι γίνεται. Να διαβάζετε, κυρίες και κύριοι, το Θανάση Κυλώνη, το ηθικό δίδαγμα. Θα έχουμε και quiz, φίλε, για τον τελικό του Europa League, έτσι. Τρομερό. Είναι ψιλονικρή εβδομάδα η τρέχουσα. Ναι. Αλλά μεθαύριο, Τετάρτη βράδυ στη Λιόν, έχουμε τελικό Europa League, Μαρσία για Ατλέτικο Μαδρίτης. Ψιλονικρή εβδομάδα. Ψιλονικρή είναι. Κάτσε, ο Άρης τελείωσε, εντάξει. Είναι. Και ο Ηρακλής έχει και άλλα παιχνίδια, αλλά τελείωσε. Μια ώρα και άρχι μιλάμε, λέει, απόψε, να ξέρεις. Βρεμίλα και μια μισή. Ωραία. Απλά θα έχουμε, επειδή έχουμε και δωράκι στο λέω αυτό. Α, θα έχουμε και έχουμε από δωράκι. Από το Σίμω. Παράσχος, ρε φίλε. Παράσχος, παράσχος. Καμιά βρύση. Αλλά, επειδή, για να μην το ξεφτυλίσουμε το θέμα, ναι, με να δώσουμε δωράκι, αλλά θα το συνδυάσουμε τον τελικό του Europa League. Θα βάλουμε κουιζάκι, φίλε. FM κενό. FM κενό Παράσχος. Ναι. Το σκορ του τελικού. Ναι. Γηπεδούχος και τυπικά είναι η Μαρσέη. Λέω ναι. Και τυπικά γιατί το τελικός στη Γαλλία γίνεται. Ναι. Μένω και στη Μασσαλία, αλλά στη Λιόν. Λοιπόν, είναι Μαρσέη Ατλέτικο Μαδρίτης στο ζευγάρι. FM κενό Παράσχος. Και το σκορ του τελικού με γηπεδούχο τη Μαρσέη. Θέλουμε σκορ, έτσι, όχι σημειώσει, όχι δύο. Ναι. Σκορ. Αποστολή στο 54526. Διαγωνισμό που θα τρέχει και στην σημερινή και στην αυριανή εκπομπή. Με έπαθλο. Έναν 60 θερμοσύμφωνα για να μαθαίνει κιόλα. Αυτό που λέμε 60 είναι 60 λίτρων. Χωρητικότητα 60 λίτρων. 60 λίτρων. Λοιπόν, Regina Glass η μάρκα. Με διπλή επίστρωση γυαλιού. Αντίσταση 4.000 βατ και 5 χρόνια εγγύηση. Και 5 χρόνια εγγύηση. Ναι. Δεν τον παράσχω. Και επειδή ο Σίμος είναι πολύ χουβαρντά, ναι. Μα επιφυλάσσει πολλά δωράκια. Και για τις βραδιές του Μουντιάλ. Ω, καλά, και θα γίνει χαμό. Εκεί, φίλε, θα γίνει χαμό, εκεί θα ξεπουλήσουμε. Θα λέμε, έλα, Παράσχος λέγεται. Έχω λέγεται. Λοιπόν, FM κενό Παράσχος. Όχι θερμοσύμφωνας, για να το κάνουμε έτσι. FM κενό Παράσχος και το σκοράκι όμως, να το ξεκαθαρίσουμε. Θα συμμετέχουν στην κλήση που θα γίνει αύριο στη λήξη της αυριανής εκπομπής. Είναι διήμερος ο διαγωνισμός, το κουιζάκι που θα τρέχει. Mm-hmm. Θα συμμετέχουν μόνο μηνύματα που θα έχουν μέσα και τον τελικό. Mm-hmm. Εντάξει, το σκορ του τελικού. FM κενό Παράσχος και το ακριβές σκορ του μεθαυριανού τελικού του Europa League. Μαρσέιγ Ατλέτικο, γηπεδούχος η Μαρσέιγ, αποστολή στο 54526 με έπαθλο έναν 60 θερμοσύμφωνα. Ναι. Regina Glass με διπλή επίστρωση γυαλιού αντίσταση 4.000 βατ και 5 χρόνια εγγύηση. Όλα αυτά από τον χορηγό μας τον Παράσχο στην Ολύμπο 90 που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Α, τώρα που είχαμε και τις νέες τέτοιες. Τι έγινε, μας πιάσανε. Οι ανταγωνιστές του Παράσχου ζηλέψανε και θέλουν. Να τους βάλουμε και αυτούς τραφείς. Επειδή αυτή τη στιγμή είμαι στον αέρα της πόλης, μπορώ να σας καλέσω μετά. Τι γιατρός γυμνάζεσαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Από τράπεζα χρωστάς. Από τράπεζα χρωστάς. Ένα στέλεχος ομάδος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, του Άριος προφανώς. Όχι του Άριος, όχι του Άριος. Όχι. Από άλλη ομάδα. Πας να κάνεις τα γραφή, Από άλλη ομάδα. Και πας να βγάλεις λαβράκι. Τι να κάνουμε, από τον Άρη θα περιμένουμε. Ωραίος. Αλλά στα θόρυβο, 800 χρόνια ραδιόφωνο. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, μια ζωή. Μια ζωή τα ίδια. Δεν πειράζει. Μια ζωή τα ίδια. Πού θα πάει. Θα μάθεις κι εσύ. Πού θα πάει. Ρε το Σίμω, 5 χρόνια αγγίζει, 5 χρόνια αγγίζει, φίλε. Δηλαδή, Regina Glass, 60 θερμοσύμφωνα.
Επαναλαμβάνω, είναι διημέρου διαγωνισμός. Τρέχει και σήμερα, καθόλου τη διάρκεια του δίωρου, και αύριο FM και ενώ Παράσχος με το ακριβές σκορ του αυριανού, όχι του αυριανού, του μεθαυριανού τελικού του Europa League, Μαρσέιγ Ατλέτικο Μαδρίτης, Ολυμπίκ Μαρσέιγ για την ακρίβεια Ατλέτικο Μαδρίτης, έτσι είναι το. Ναι, ναι. Ο οποίος θα γίνει πού? Ο οποίος θα γίνει στο γήπεδο της Λιόν. Λιόν. Ναι. Που λέγεται Stade Groupama. Αλλά επειδή η Groupama δεν τα σκάει στην UEFA, ναι. Η UEFA το λέει Stade Lyon. Stade Lyon. Ναι, όπως κάνει, ας πούμε, η Allianz Arena δεν λέει στο Μονάχο. Λέει Stadion München. Και θα έχουμε και δωράκια του Μουντιάλ, δηλαδή. München, München. Στο Μουντιάλ, φίλε, θα δώσει ρέστα ο Παράσχος. Θα περνάει η μάνα Λέβιτα και του παιδιού δεν θα του δίνει, κυρίες και κύριοι, με τον Παράσχο το Μουντιάλ. Αλλά ξέρετε, να είναι συντονισμένοι εδώ. Ναι, ναι, φαντάζει Μουντιάλ σε ένα μήνα από τώρα, φίλε, έτσι. 14. Κάτι θέλει να μας πει ο Γιάννης Ζάτσης. Περίμενε, διάκοψε. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 9,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας, κυρίες και κύριοι. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Άμα θες, ανοίγουμε και ψηλοαπευθείας, φίλε. Γιατί θα ανοίξουμε. Όχι, εντάξει. Εσύ δικιά σου εκπομπή, φίλε. Εγώ καλεσμένος είμαι. Είμαι επίτιμος προσκεκλής. Τώρα μιλάς σωστά. Τώρα μιλάς σωστά. Γιατί πολύ ξεψάρεις τελευταία και δεν μ' αρέσουν αυτά. Θα σε στείλω σπίτι του Βόλου. Λοιπόν, εκεί στην Αγία Σοφία. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ανασκόπηση λίγο του Σαββατοκύριακου που είχαμε αγωνιστικά. Είχαμε και τον Πάκου πήρε το κύπελλο Ελλάδος. Δίκαια είναι η αλήθεια. Δικαιότατα, φίλε. Γιατί η ΑΕΚ δεν υπήρχε 90 λεπτά. Εγώ, φίλε, φέτος που δεν είχα δει καθόλου Super League, δεν είχα άποψη ούτε από ΠΑΟΚ ούτε από ΑΕΚ. Φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι όντως, τουλάχιστον αυτό το 90 λεπτό, έτσι. Ήταν πολύ ανώτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το 90 λεπτό, ναι, ήταν. Και με φίλους ΠΑΟΚτσίδες που μίλησα, έχω και τέτοιους, να ξέρεις. Λοιπόν, όταν καταλάγιασε λίγο η χαρά τους. Και για την τελική επικράτηση, αλλά ναι. Και για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η κατάκτηση. Βγάλαν και ένα παράγωγμα που τους καταλαβαίνω ότι σε χρονιά που όντως ήμασταν καλύτεροι, καταφέραμε και βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας. Αυτό, μόνοι μας τα μάτια ναι. Γιατί υπάρχουν άλλοι που λένε τον ότι. Μπακ, τον περιμέναν στη γωνιά. Όπως θα περίμενε οποιονδήποτε άλλον για διεκδικητή του πρωταθλήματος. Και έδωσε δικαιώματα και φυλάκια. Ακριβώς. Έτσι είναι. Αλλά έδωσε πατήματα και επειδή οι άλλοι επιστήμονες κάτω στο να ράβουν και να. Ωραία. Και να κόβουν. Εντάξει. Και να κόβουν και να λύνουν και να δένουν. Ναι. Τον φάγανε μπαμπέσικα. Αλλά τάδος το πατήματό. Εντάξει, ο τάδος, τάδος. Θα κράξω Μανώλο Χιμένεθ. Καλά, αυτός είναι τέλος πάντων. Ο οποίος δηλαδή. Θα αναφέρω εγώ το πιο. Σέβομαι την καριέρα που έχει κάνει που είναι αξιοσέβαστη. Αλλιώς θα τρώγε χοντρό κράξιμο. Αλλά σαν άνθρωπος αποδεικνύεται λίγος. Πέρα τη συμπεριφορά του. Εντάξει, γιατί και αυτός παρασύρθηκε λίγο από το όλο κλίμα. Εγώ θα μιλούσα για το αγωνιστικό και το πιο καραμπινάτο λάθος το οποίο έκανε ο Χιμένεθ προχθές. Το οποίο ποιο ήταν. Ποιο ήταν. Το ότι έβαλε το μάνταλο. Α, ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Ότι άφησε που είναι 6 μήνες εκτός. Το Χριστοδουλόπουλο. Και αν προσέξετε, ή αν δεν το είχατε δει, μπορείτε να το ξαναδείτε στο βίντεο από τα στιγμιότυπα του τελικού. Το γκολ το πρώτο του ΠΑΟΚ ξεκινάει από λάθος του Μάνταλου στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Που πούλησε την μπάλα του Πασχαλάκη, και. Που πουλάει την μπάλα, τη χάνει μετά και ο Σιμόες. Ο Σιμόες αυτός που φώναζε, τι είναι αυτό, ρε, στο τέτοιο. Ναι. Ναι, και κάνανε αρκετά και φτάνει μετά που κάνει το φάουλο Βράνιες έξω από την περιοχή και κάνει ο Βερίνια με φάουλο το 1-0. Εντάξει, ο Μάνταλος ήταν σε άλλο γήπεδο προχθές. Δεύτερο το παιδί, ρε φίλε. Εντάξει, το παιδί. Τώρα δεν τον βάζει. Ένα παίκτη που έχει τόσο σοβαρό τραυματισμό και λείπει σχεδόν όλη τη σεζόν, δεν τον βάζει βασικό στον τελικό του κυπέλου. Επειδή. Και τον μόνο και μόνο επειδή είναι ο αρχηγός της ΑΕΚ. Και τον κορυφαίο παίκτη σου φέτος, τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, τον αφήνει στον πάγκο. Εντάξει, αυτό ήταν εγκληματικό, ρε φίλε. Για μένα πολύ έχασε η ΑΕΚ. Από αυτή την κίνηση του Χιμένου. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά στην ιστορία ανήκουν. Ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο. Ο Ηρακλής πανηγύρισε και μαθηματικά την άνοδο του στην Football League. Πανηγύρια και κακό εκεί πέρα στο. Όχι, πανηγύρια κακό δεν είναι. Είναι ξέσπασμα. Ούτε ξέσπασμα, εντάξει. Ξέσπασμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ούτε το αυτονόητο ήταν. Γιατί ναι, μεν για Ηρακλή μπορεί να ακούγεται αυτονόητο το να ανέβει από τη γάμα. Βάσει το συνθηκών, λες. Αλλά βάσει το πώς στήθηκε αυτή η ομάδα. Ναι, πώς χτίστηκε τέλος πάντων. Α, έτσι, να προσέχουμε τι λέμε. Εντάξει, είναι το στήσιμο της ομάδας. Ναι, ο σχεδιασμός τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, γιατί ουσιαστικά σχεδιασμός δεν υπήρχε. Ξεκίνησε το πρόγραμμα και μετά έγινε η επάνδρωση του αγωνιστικού τμήματος. Επάνδρωση. Καλό. Λοιπόν, αυτονόητο δεν ήταν. Αλλά εντάξει, θα τα πούμε συνέχεια. Εντάξει, αν με τι άλλο αξίζουν πάρα πολλά μπράβο και στους ποδοσφαιριστές και στους όλους αυτούς που ήταν δίπλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, παράγοντες που δεν είναι και επαγγελματίες παράγοντες. Και τους λίγους φιλάδες που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Άρης δεν είχε φυσικά παιχνίδι. Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο χαλάρωση, θα λέγαμε. Αύριο η ομάδα 10 ώρα το πρωί ξεκινάει για ένα 10ωρο ταξίδι στη Σπάρτη με το λεωφορείο. Δηλαδή είναι τρομερό. Τρομερό αυτό το πράγμα. Θα μιλήσουμε και για Άρη, θα μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ μετά τις 10.30 με τον Δημήτρη τον Τσορμπατζόγλου. Τι άλλο έκανε στο Σουκού. Αυτά θα μιλήσουμε. Έχουμε μια μισή ώρα να μιλήσουμε για αθλητικά και για σουξιμ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 ουξ
Οικοδομή. Οικοδομή. Πήγα λίγο, γιατί βάζαμε τέτοιο. Περνούσαμε τα ηλεκτρικά. Α. Καλώδια και τέτοια. Λοιπόν, τα μπετά. Είχαμε μπετά σήμερα. Κατάλαβες. Λοιπόν, περνούσαμε τα ηλεκτρικά. Έφυγα από την οικοδομή μετά. Ξεκουράστηκα, μπορώ να πω, είναι η αλήθεια. Ήταν καλά. Ήταν άδειο, γεμίσαμε λίγο τις μπαταρίες μας. Πήγαμε, πιέμε κανένα καφέ, πιέμε κανένα ποτάκι. Χαλάρα πράγματα, ωραία, όμορφα, ρε παιδί μου, με καλή παρέα πάντα. Σήμερα μας έφερε λίγη κουζίνα. Αλλά εντάξει, γενικότερα έχω κάνει Γιάννη σήμερα εκπληκτικά steaks. Μπριζόλες πες, φίλε, δηλαδή πρέπει να πεις steaks. Το παιδί δηλαδή. Είναι από την Αυστραλία, ρε φίλε. Κάτσε όμως οι Έλληνες, άμα σου πει λέει μπριζόλες, θα καταλάβει. Θα καταλάβει. Steaks, δηλαδή. Steaks λέτε εκεί πέρα. Κάνουμε steaks. What is μπριζόλα? Κατάλαβες. Το μόνο λάθος ήταν που δεν τις έβαλα στη μαρινάδα από χθες το βράδυ. Τη έβαλα καμιά ώρα, μια ώρα και κάτι σήμερα. Αλλά τραβήξαν εξαιρετικά. Μια μαρινάδα με κάτι μέλια, κάτι λεμόνια. Ω, με χάλασε τώρα, ρε φίλε. Ξύσμα. Με το που είπε μέλι, με χάλασε. Δεν τα μπορεί να κάνει. Κρέα με μέλι, εντάξει, το μέλι θα το βάλω, ρε φίλε, στη μαρμελάδα. Θα το βάλω στη μερέντα, στη νουτέλα για σένα. Θα το βάλω τώρα στο κρέα. Με την προσοχή. Αυτά τα κάνουν οι Αγγλοσάξονε, ρε φίλε. Οι Αγγλοσάξονε. Εντάξει τώρα. Δεν θα προσπαθώ να σε κάνω άνθρωπο. Με το μέλι τώρα, με το μέλι, άσε τώρα. Βάζουν τώρα μέλι στο τυρί. Πάρτε τώρα. Άσε μας τώρα. Να μην πω κάτι άλλο που τελειώνει πάλι. Ακούτε εδώ πέρα. Σε εμάς. Τον επόμενο Έλληνα Masterchef εδώ πέρα που θα σας τα πει όλα. Λοιπόν, γράψτε μαρινάδα εξαιρετική, αλλά θα τη βάλετε. Μαζί με το γράψτε FM και ενώ Παράσχος το σκορ του τελικού του Γρήβαλη και μαρινάδα. Αποστολή στο 5-45-26. Το προηγούμενο βράδυ, λοιπόν, θα πάρετε το μούλτι. Έτσι, για όσους δεν ξέρετε, το μούλτι εκείνο το μικρό το μιξεράκι. Ναι, το μίξερ, ναι. Πες μίξερ λοιπόν, για να καταλαβαίνει και η θειασούλα στο. Το μούλτι. Η θειασούλα, ρε φίλε, εντάξει, το ξέρει το μούλτι. Λοιπόν, θα πάρετε το μούλτι, θα ρίξετε μέσα 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, 2 κουταλιές γεμάτες τη σούπα μέλι. Θα το σοτάρουνε. Άκουσε. Αυτό το ρήμα με τρελαίνει, ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έχει και σοτάρισμα μετά που έκανα τα ριζότα και τα τέτοια, λοιπόν. Θα ρίξετε λοιπόν 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θα ρίξετε ξύσμα από 2 λεμόνια. Έτσι. Θα ρίξετε και το χυμό από 2 λεμόνια. Θα τους ξύσμα εννοείς τυφλούδα. Θα πάρετε εκείνο το ειδικό το τέτοιο και θα τρίβετε από πάνω το λεμόνι. Ναι. Τρίβετε. Λοιπόν. Κάτι θα γίνει. 2 κουταλιές γεμάτες μέλι, 2 κουταλιές γεμάτες μουστάρδα. Δικιά σου προτιμήση. Εγώ έβαλα Ντιζόν για παράδειγμα. Έτσι, έβαλα. Ντιζόν. Δυνατό, εξαιρετικό. Λοιπόν. Θα ρίξετε 2 κύβους κότας κνόρ. Τους γνωστούς, έτσι, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα, δεν είναι θέμα διαφήμισης. Λοιπόν, τι άλλο έβαλα. Τι έβαλες, ο Τζόνι πάντως έβαλε Pink Floyd. Ο Τζόνι έβαλε Pink Floyd. Ναι, ρε φίλε. Τι άλλο έβαλα, ρε φίλε. Learning to Fly, έτσι. Και κάτι άλλο έβαλα. Learning to Fly. Learning to Fly. Μαθαίνοντας να πετάμε. Λοιπόν, αυτά θα ρίξετε. Εντάξει. Θα τα χτυπήσετε. Θα τα χτυπήσετε έτσι, θα τα βάλετε ναι. Το μούλτι, θα το κρατάτε λίγο, να ομογενοποιηθεί λίγο ναι. Το μείγμα σας. Λοιπόν. Όχι με πολύ δύναμη όμως, γιατί άμα το πατήσει πολύ το μούλτι, τα μπορεί να χαλάσει. Τα κονιορτοποιεί. Όχι, το μούλτι πρώτα απ' όλα για να μην χαλάσει κιόλας, για να μην κάνει, το πατάς λίγο, τσακ, το αφήνει. Τσακ, ναι, το αφήνει. Θέλει, τσακ, ναι, θέλει απαλές κινήσεις. Λοιπόν. Γιατί μπορεί να κάψει το μηχανάκι. Ναι, αυτό ακριβώς. Κατάλαβες. Το λοιπόν. Κάψει, λέει, γι' αυτό το λέω. Το έχει πάθει. Με παθών. Λοιπόν. Παθών και μαθών. Θα πάρετε ένα ταψί, θα το ρίξετε μέσα. Αφού καθαρίσει πρώτα τις μπριζόλες καλά. Και τις μαρινάρεις με αλάτια, όχι αλάτι. Το έχει πάντως, το έχει για. Λοιπόν, τα αλάτι δεν θα βάλετε, γιατί αν βάλετε την αρχή, αλάτι θα σας στεγνώσει. Το αλάτι θα το βάλετε μετά. Λοιπόν, να τα ακούτε αυτά εδώ πέρα, από μένα θα τα μάθετε αυτά. Λοιπόν. FM γεννό Πετριτζίκης. Πετριτζίκης, λοιπόν. Θα πάρετε λοιπόν τις μπριζολίτσες σας, θα βάλετε τα πιπεράκια σας, τις ρίγανη και θυμάρια, αν θέλετε, ρίχτε και λίγο θυμαράκι να πούμε. Τελικά είπαμε είναι Πετριτζίκης ή Πετριτζίκης. Πώς λέμε Middlesbro. Πέτρετζίκης. Πέτρετζίκης. Ναι, εμένα μου αρέσει να το λέω πιο λοιπόν, πολύ. Πέτρετζίκης. Ο Πέτρετζίκης. Το λέμε Middlesbrough. Middlesbrough. Ναι, ναι. Πέτρετζίκης. Λοιπόν. Θα ρίξετε τις μπριζόλες. Τα ρίξαμε, ρε φίλε. Περίμενε, τις μπριζόλες. Έχουμε κάνει το πάτωμα μες στο λάδι. Πρώτα απ' όλα θα. Περίμενε, ρε άκου. Λοιπόν, θα καθαρίσεις καλά τις μπριζόλες γιατί θέλουν καθάρισμα. Θα τις ρίξεις μέσα τα ψή που έχεις στη μαρινάδα. Θα τις γυρίσεις μια φορά να πιάσουν από όλες τις πλευρές. Να ρουφήξουν. Το tip. Για την μπριζόλα στο φούρνο. Τι είναι η πρόταση. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι θα βάλετε την πλευρά της μπριζόλας που έχει το λίπος, γιατί εγώ ας πούμε έκανα μπριζόλες λαιμού. Κάτι, το λίπος είναι στο πλάι ρε φίλε, δεν είναι σε πλευρά. Από εκεί που το περισσότερο λίπος. Να κουμπάει στο τείχωμα του ταψιού. Ναι, εντάξει, το ένα πλάι ενώ με το πιο πολιτικό να κουμπάει. Για να γίνει πιο καρατσανάτο. Ναι, άμπραβο, ναι, να γίνει κράντσι. Λοιπόν, καταλάβατε, εδώ θα τα ακούτε αυτά. Κατάλαβες, λοιπόν. Τα αφήνετε ένα 12ωρο μέσω ψυγείο με αλουμινόχαρτο. 12ωρο. Ναι. Ρε φίλε, εντάξει, άμα να κάψω τόσο ρεύμα, πάω τα δίνω σε μια ταβέρνα, ούτε κουράζομαι ούτε. Το βάλεις, ρε Θανάση, το ταψί στο ψυγείο, δηλαδή 12ωρο το προηγούμενο βράδυ. Για το ψυγείο λες εσύ. Ναι, ρε, εγώ νομίζω για το φούρνο, ρε φίλε. Το φούρνο, ρε Θανάση. 12 ώρες μπριζόλες θα ψήνουμε. Ναι, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Είναι δυνατόν. 12 ώρες, λέει πόσο σιγάνει η φωτιά λοιπόν, να βάλεις. Έτσι, κατάλαβε. Λοιπόν, θα τη βάλετε το προηγούμενο βράδυ, θα τραβήξει καλά τη μαρινάδα. Λοιπόν,
Και θα τις βάλετε, προσέξτε τώρα, θα τις βάλετε μετά κατευθείαν στο φούρνο. Προθερμαίνουμε σε 180 με 190. Ρίχνουμε μέσα το ταψάκι μας. Μισό λεπτό, λοιπόν. Λίμπερο ακούτε, μην μπερδεύεστε. Έτσι, αθλητικό λοιπόν. Ραδιοφωνή. Φίλες μου καλές. Φίλες μου καλές. Φίλες μου καλές και φίλοι μου. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο μας σε 180 με 190. Λοιπόν, και όταν θα βγει η θερμοκρασία, ρίχνουμε μέσα το ταψί. Προσέξτε, μία ώρα θα το έχετε με αλουμινόχαρτο. Πολύ βασικό. Μία ώρα με το αλουμινόχαρτο θα το έχετε. Στη μία ώρα το βγάζετε, γυρνάτε μπριζόλα. Λοιπόν, και βγάζετε και τη βάζετε μετά χωρίς αλουμινόχαρτο το ταψί στο φούρνο. Για μισή ώρα ή μέχρι να πιάσει το ρόδισμα που θέλετε εσείς. Για να γίνουν ζουμερές οι μπριζολίτσες, καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι, και να μην σας στεγνώσουν. Λοιπόν. Αυτό. Και από δίπλα κάτω τι θέλετε. Εγώ έκανα, ας πούμε, ένα ριζάκι με κόκκινη πιπερίτσα, μανιτάρια, κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Τα έκανα τα σότακα που λέγει ο Κυλώνης. Σοτάρισμα, ρε παιδί μου, το αγαπημένο του ρήμα. Τα σότακα και έγινε εξαιρετικό. Εντάξει. Σοτάρισμα είναι αυτό το ανακατεύω, δηλαδή. Αυτό είναι το σοτάρισμα. Το σοτάρισμα είναι που το βάζει στο λάδι και το κάνει και το ανακατεύει εκεί. Εγώ, βέβαια, το έκανα τα σότακα στο βούτυρο, δεν τα σότακα στο λάδι. Όταν αυγοκόβει, α πούμε, και αυτό σοτάρισμα θεωρείται έτσι. Το σοτάρισμα πάνω στο μάτι, το στάρισμα είναι που βάζει την κατσαρόλα πάνω στο μάτι και τα ρίχνει μέσα και το ακούς το τσιρτσίρισμα. Το τσιρτσίρισμα, μάλιστα. Λοιπόν, κατάλαβε. Το τσιρτσίρισμα είναι το σοτάρισμα. Ναι, μάλιστα. Αδελφέ μου. Και από πού βγήκε το σοτάρισμα. Δεν ξέρω, Θανάση. Αυτό έχω απορία. Με το σουτ δεν έχει να κάνει. Δεν ξέρω. Με το σοτ, με το σότο, το σότο στα ιταλικά είναι κάτω. Σότο είναι κάτω. Ναι, δηλαδή άμα πει σοτολινεάρε είναι υπογραμμίζω. Σοτολινεάρε. Ναι. Σότο, υπό, κάτω, λινεάρε, γραμμή, υπογραμμίζω. Μάλιστα, φίλε εδώ πέρα, εντάξει. Ξεφεύγει εκπομπή. Ξεφεύγει εκπομπή. Δεν είμαστε για λίμπερο, φίλε. Δεν είμαστε για αλλού. Δεν είμαστε βασικά για Ελλάδα, τέλος πάντων. Αλλά. Περάσαν τα χρόνια. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Τι να κάνει. Μείναμε εδώ. Ο αδελφός μου πάντως που δοκίμασε και αυτός μου είπε ότι είναι η καλύτερη σπιτική μπριζόλα που έχει φάει ποτέ του. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ο αδελφός μου είναι πολύ αυστηρός. Γιατί λείπει τώρα η μάνα σας, δεν ξέρει να μαγειρεύει αυτός και σου λέει κάτσε να τον καλοπιάσει τον καρντάζι να τρώμε κάθε μέρα. Όχι, όχι, δοκίμασε και αυτός και μου λέει, εγώ λέει που ξέρεις ότι είμαι αυστηρός κριτής, λέει είναι όντως λέει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ποια θα με πρωτοπάρει, φίλε, αυτό δεν ξέρω. Εντάξει, φίλε, είσαι, ήσουν που ήσουν περιζήτητο γαμπρό, με αυτά που ακούγουν τώρα, φίλε, όλε οι ελεύθερε τη πέρα από τη Θεσσαλονίκη και τον Πέριξ. Που μου το έχουν πει παλιοί έμπειροι, μου λέει: παλιοί έμπειροι, ξέρει, λέει για τον άντρα, λέει, πόσο ναι. Για τη γυναίκα, λέει, πόσο αφροδισιακό είναι ο άντρα που μαγειρεύει. Είναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Πάντω, εγώ, φίλε, εντάξει, είχα δεν ξέρω αν έχω ακόμα, είχα αρκετά μεγάλη επιτυχία στι γυναίκε. Παρά το γεγονός ότι είμαι ψιλοάσιτος από μαγειρική. Καλά, ναι, δεν είναι πολύ. Την κέρδισαν άλλα προτερήματά μου. Καλά, εντάξει. Και δεν είμαι και πλούσιος. Γιατί εμείς τι είμαστε, πλούσιοι. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω, επειδή εντάξει, πολλοί ας πούμε κερδίζουν τις γυναίκες επειδή είναι χωσάδες. Βλέπεις κάτι χαλιαμούτρες και είναι δίπλα. 100%. Εντάξει, έχουν φουσκωμένη τώρα, τσέπη. Εντάξει, εννοείται. Οι άλλες που. Πώς θα το πω. Θαμπώνονται από άλλα πράγματα. Το χιούμορ, φίλε. Το χιούμορ, μάλλον. Χιουμοροχομπόλικο, εντάξει, μπράβο. Για μένα μιλάω. Για μένα μιλάω. Εντάξει. Τα ψόλια. Χιουμοροχομπόλικο. Τα ψόλια, πραγματικά, η κουμπή είναι τα ψόλια. Τα ψόλια. Οι κούκλοι με τα ψόλια στο σπίτι σας. Να μαγειρεύουν. Τα ψόλια στο σπίτι σας. Λοιπόν, FM κενό τα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526, FM κενό Παράσχος και το ακριβές σκορ του μεθαυριανού τελικού του Europa League στη Λιόν, στη Γαλλία, Μαρσέι, τυπικά γηπεδούχος. Σκέψιλο ουσιαστικά στη χώρα της γίνεται ο τελικός. Μαρσέι Ατλέτικο Μαδρίτη, θέλουμε το ακριβές σκορ. FM κενό Παράσχος, το σκορ. Αποστολή στο 54526. Διαγωνισμός που θα τρέχει και στην διάρκεια της σημερινής εκπομπής και της αυριανής. Αύριο βράδυ δηλαδή θα ολοκληρωθεί. Και η κλήρωση φυσικά θα γίνει κατόπιν της διεξαγωγής του τελικού. Της Τετάρτης, 10 παρατέτα ξεκινάει ο τελικός Τετάρτης και με την λήξη του τελικού, μόλις με το ακριβές σκορ, εκτός για να πάει καμιά παράταση, βέβαια το σκορ και παράταση να πάει, το ακριβές σκορ του αγώνα δεν αλλάζει. Όποιος το πετύχει και αν είστε πολλοί εσείς, θα μπείτε σε κλήρωση, εφόσον χρειαστεί, θα γίνει κλήρωση, για ένα θερμοσύφωνα χωρητικότητας 60 λίτρων, Regina Glass, με διπλή επίστρωση γυαλιού, αντίσταση 4.000 βατ και 5 χρόνια εγγύηση, όλα αυτά δώρα από τον χορηγό μας, τον Παράσχο. Στην Ολύμπου 90, ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας υδραυλικός ή ένας απλός σπιτονοικοκύρης για το σπίτι του, θα το βρει εκεί στην Ολύμπου 90, μια τεράστια αποθήκη με τα κορυφαία προϊόντα από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, Ήμεργας, Φερόλη, Βόλφ, Ρεγκίνα, τα έχω χάσει τώρα την μπάλα, είναι και πολλές οι μάρκες που έχει εκεί ο Παράσχος. Λοιπόν, ένα σούπερ δωράκι, ένα 60 θερμοσύφωνα. Σήμερα και αύριο το κουιζάκι, ο διαγωνισμός, οι συμμετοχές
θα μεταβερθούν στη βραδιά της Τετάρτης που με τη λήξη του τελικού του Europa League θα δούμε ποιος έχει πετύχει το σκορ και αν είστε πολλοί θα μπείτε σε κλήρωση. Δες το τι έκανα το πρωί. Το τώρα τι είναι, pancake είναι ή βάφλες. Pancakes. Χρυσαφένιο χρώμα. Είσαι δυνατός. Είσαι δυνατός και είναι ένα ακόμα δέλεαρ για τα κορίτσια που ψάχνουν και έναν όμορφο και έναν πρικισμένο και προκομμένο γαμπρό. Νομίζω ότι είσαι... Άλλες εκτιμάνε, να ξέρεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που εκτιμάνε. Άλλες... Φαντάζεις όαση, φίλε. Άλλες δεν ξέρουν να εκτιμάνε. Αυτές, φίλε... Αλλά αυτές χάνουνε. Από εδώ πάνε και άλλες. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Από εδώ, περάστε. Να είστε υπάρχουν καλά. Και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αναγιά σου. Τα λες ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. FM και νο, τα μηνύματά στο 5-15-26 είπαμε. Άρα ξεκουράστηκες και μαγείρευες. Αυτό έκανες στο σουκού. Μου βγαίνει κάτι πολύ ευχάριστο με το μαγείρεμα. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, εντάξει, όχι, είναι ψυχοθεραπεία. Εντάξει. Είναι πολύ ψυχοθεραπεία. Κοίταξε, αυτοί που μαγειρεύουν γουστάρουν και το κάνουν. Εμένα μου αρέσει, φίλε. Δεν το βλέπω σαν αγκάρια. Ναι. Να ξέρεις. Που εγώ δεν έμπαινα στην κουζίνα. Εγώ ήμουν μόνο τη ψυχοθεραπεία. Αλλά ναι. Τελευταία. Εγώ ψήνω. Στην κουζίνα δεν μαγειρεύω. Δηλαδή μπορώ να κάνω τα πολύ απλά. Και εγώ μέχρι πέρυσι. Μακαρόνια, ναι. Αυγά, λουκάνη και τέτοια απλά πράγματα. Και εγώ μέχρι πέρυσι δεν έμπαινα καν. Μόνο για να μακαρόνι. Αλλά τώρα έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι όντω ψυχοθεραπεία. Ναι, καταρχήν είναι δημιουργία. Ρε, είναι δημιουργία. Όλα κάνει κάτι ωραίο. Είναι μυρωδιέ, είναι ευωδίε. Άλλη φάση. Εμένα πάλι μου αρέσει να τρώω. Εντάξει, όλου αρέσει να τρώω. Όχι, φίλε, δεν του αρέσει όλου. Είναι κάποιοι που είναι πολύ λιτοδίαιτοι. Τρώνε λίγο, δεν του νοιάζει τι θα φάνε. Εγώ είμαι εύκολο στο φαγητό. Λέω τρώω τα πάντα, δεν θα σου πω. Το να μου βρωμάει, το όλο μου ξυνίζει κτλ. Είμαι εύκολος. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, με ενδιαφέρει το φαγητό, ας πούμε. Είναι, δηλαδή, είναι, ναι, ναι, ρε παιδί μου, είναι κάποιοι που αδιαφορούν. Λέει, ρε παιδί μου, και τι μπορεί να μην φάω όλη τη μέρα. Εθανάση. Ή και ένα κομμάτι ψωμί να φάω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν γίνεται να φας για να φας. Εγώ, ας πούμε, απορώ με άτομα που δεν μπορούν να φάνε. Που, όχι που δεν μπορούν, που δεν τρώνε πρωινό. Πώς αντέχουν, ρε φίλε. Εγώ, μα δεν φάω πρωινό μέχρι τις. 9 η ώρα βαριά είναι δεν λειτουργώ. Εξαρτάται πώς θα ξυπνήσεις. Άλλες μέρες, ας πούμε, εγώ τρώω για πρωινό ένα-δύο μπισκότα αυτά με τη βρώμη. Ίσα-ίσα. Κοίταξε, εμένα η ώρα ξυπνήματός μου είναι 7, δεν διαφέρει πολύ και τα Σαββατοκύριακα άντε να ξυπνήσω 8.30. Μετά τις 8.30 δεν ξυπνάω. Τα Σαββατοκύριακα θα φάω την Κυριακή, θα φάω μπουγατσούλα. Θα βγω έξω να πάρω μπουγάτσα για όλη την οικογένεια. Κρέμα τυρί ανάμεικτη. Μια μισή τυρί, μια κρέμα. Όχι μόνος μου. Εντάξει. Η μικρή θα φάει 2-3 κομμάτια κρέμα. Πιο πολύ κρέμα. Κυρία και εκεί. Both, και τα δύο. Αλλά κυρίως του τυριού είμαι εγώ. Με το κακάο και τα λοιπά. Τις άλλες μέρες, τι είναι αυτό. Κρίς. Παντρεύομαι. Άντε ρε φίλε. Του έχω δώσει το κιλό ένα προσκλητήριο. Παντρεύομαι, τελειώσαμε. Προσκλητήριο με τέτοιο. Μου έπεσε από τα χέρια. Δεν μου δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Λοιπόν... Εσύ που μου τα ζεις στον ουρανό της στεριά. Α, ναι, ξέρω, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί? Το τέτοιο. Εγώ εκείνη τη μέρα έχω... Έχει μικρή παράσταση μπαλέτου. Τι ώρα? Το απόγευμα, αλλά από το μεσημέρι θα βγούμε ψηλό έξω, θα με γονείς και τα λοιπά. Θα δούμε τέλος πάντων. Θα είναι ευκαιρία να γνωρίσει την κυρία Κική. Θα δούμε. Όχι, Κική θα είναι με τη μικρή, έχουν να κάνουν μαλλιά, τέτοια βαψίματα. Από αυτή την ηλικία, φίλε, είναι παράσταση με κανονική, όπως λες, μπαλαρίνες με την. Στο σχολείο ή σχολή. Σχολή χώρο. Ποιο έργο θα κάνουν, Δεν θα έχουν κάνει, δεν ξέρω πια. Κάνουν πρόβες για αρκετά έργα θα παρουσιάσουν. Μπαλαρίνα. Μπαλαρίνα, ναι, μπαλαρίνα. Τώρα με 5 χρονών, ρε φίλε. Τι περιμένεις να κάνει, τη λίμνη των κύκνων. Ναι. Καλά, όχι, δεν είπα. Αλλά κανονικά με πουέντ, με αυτό πώς λέγεται το. Τις μπαλαρίνες. Το γύρω αυτό το. Το φόρεμα, ρε παιδί μου, που είναι το πεταχτό, πώς λέγεται. Σαντούλι που είναι το. Σαν μπομπονιέρα. Σαν μπομπονιέρα που είναι ακριβώς, είναι τέτοια φάση. Περισσμό φορούσαν κάτι χλαμίδες που ήταν πιο μικρές. Αλλά εντάξει, θα είναι η μέρα αφιερωμένη εκεί. Βασιλικό θέατρο. Μήπως είσαι από σόι μπαλαρίνα στα μπολοσόι. Ναι. Λοιπόν. Πρίμα μπαλαρίνα. Μια χαρά. Μια χαρά. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι χαρές της κόρης. Έτσι. Εντάξει, με το γιο είναι. Με το γιο θα πας δει την μπάλα. Εντάξει, βέβαια είναι και ένα αγοράκι που είναι πρωταγωνιστής. Δικιά σου τι είναι, πρωταγωνιστρία. Ο πρωταγωνιστής δεν ξέρω τι ρόλο θα τη δώσουν κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ότι το μπαλέτο είναι αποκλειστικά 100% μόνο για γυναίκες είναι λανθασμένη άποψη. Όχι, πάνε και άντρες. Εντάξει, εγώ σου λέω στη σχολή έχουν και ένα. Πέραν των αρκετών ανδρών που είναι στην τέτοια. Και δεν μπορώ στη διαδικασία να πω κατά πόσο είναι φανατικό. Ο ένας που ξέρω είναι όχι απλά φανατικός άντρας, είναι και. Καλά, εντάξει. Αμίκουλας μεγάλος. Δεν είμαστε τηλεοπτικοί, έχουμε ναι. Την κίνηση. Λοιπόν, ναι, όχι, έχω και το μυαλό μου, έχεις κανένα που κάνεις τις μεταδόσεις τα live στο Facebook. Και... Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Λοιπόν, αλλά έχουμε και ένα μικρό παιδάκι που είναι ο γιος της διοκτήτριας της σχολής,
που είναι και αυτό πολύ ποδοσφαιρόφιλο και τα λοιπά. Δηλαδή την έχει. Ναι. Πάοκ είναι. Πάοκ και Λίβερπουλ. Δηλαδή εντάξει, jackpot. Πάοκ και Λίβερπουλ. Αλλά είναι δυνατό, είναι καλό. Δηλαδή κάνουμε ωραία κουβεντούλα όταν πάμε εκεί πέρα και μιλάμε για μπάλα. Είναι ρε παιδί μου, θα είναι ο πρωταγωνιστή στο έργο. Πού θα γίνει αυτό? Στο Βασιλικό Θέατρο. Oh, πέρσι ήμασταν στο Μέγαρο. Θα βάλεις, και τέτοιο. Φίλε, άνοιξε τη βραδιά ο Αλέξης Κοστάλας. Ναι, φίλε. Ναι. Τριπλό τόλπ, τριπλό άξελ. Ναι, φίλε. Είλες και φίλοι του. Ναι, όχι, εγώ δεν το ξέρω. Δεν έπαθα πλάκα. Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξης Κοστάλας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, από συνταγές μαγειρικής μέχρι κλασικό χώρο, φτάσαμε στο πρώτο διάλειμμα, το 10.30. Για όσο το γνωρίζετε, η Φενέρμπαχτσε κέρδισε με 0-7 την Καρντεμίρ Καραμπούκ Σπορ. Και διεκδικεί ακόμα, έχει πλέον πιθανότητες ακόμα και για τον τίτλο, αν και είναι πολύ δύσκολο. Ενώ στις τελευταίες αγωνιστικές του ερχόμενου Σαββατοκύριακο, Καϊσέρι Σπορ Ακισάρνα 2. Στην Σουηδία, ΑΕΚΟ Στοκχόλμης Έστερσουν 1-1. Χάκεν Έλσμπουργκ 5-0. Κάλμαρ Σίριους 1-0. Στη Β' Σουηδίας, Νόρμπι Ντέγκερφορς 1-3. Και στην Δανία, Μπρόντμπι Μίτλαντ 0-1, στα σημαντικότερα μάτς της ημέρας μέχρι στιγμής. Σε αυτά που παίζουν, UEFA Euro Under 17, Ολλανδία, Ιρλανδία 1-1 στο 77. Playoff Αγγλίας, Fulham Derby County 0-0 στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Στην Πρέμιερ της Ιρλανδίας, Bray Wanderers Waterford 1-1 και Derry City Dundalk 1-2. Στη Σεγούντα Division της Ισπανίας, Κάδιθ Ρεάλ Σαραγώσα 1-0. Και στην Ισλανδία, Στιάρναν Βίκινγκουρ από το Ρέγιαβικ 1-0. Πάμε στο break, Γιάννη Τζάτση, και επιστρέφουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Με ένα υπέροχο άσμα από τους U2, Still Haven't Found What I'm Looking For, επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ, Θανάση Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος. Πίσω τα μικρόφωνα στα 39 λεπτάκια μετά από τις 10. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Μέχρι τις 11 θα ανοίξουμε την ενότητα των ρεπορτάζ και θα προχωρήσουμε σε έναν απολογισμό του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου που είχαμε, με επίκεντρο φυσικά την κατάξη του κυπέλλου Ελλάδος από τον ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο στο ΆΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ, που ήταν παρόν απόν. Δεν είναι το σηκώνει Δημήτρη Ρομπατζόγλε, πάρει την Ελένη. Λοιπόν. Ήταν και κουρασμένο ο Δημήτρη, εσύ. Ναι, ταξίδι, περιγραφέ, ρεπορτάζ, ξανά μανά είχαν και το βλέπει στην Πάολα τέτοιο. Και το... είναι, να σου πω όμως κάτι, είναι ωραίες. Εντάξει, είναι ευχάριστη κούραση αυτή, όντως. Ναι. Είναι ευχάριστη κούραση. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο επικοινωνία με ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ελπίζουμε, αν δεν κοιμούνται όλοι από τώρα. Μετά από αυτό το έντονο 48ωρο το οποίο βιώσαν, είναι η αλήθεια, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στην Πάολα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε φυσικά για τον Ερακλή που νίκησε τον Τίλι. Με τον δύο. Τίλι, το καντήλι. Με δύο. Έπρεπε να τα αφήσει να βγει. Να περάσει τον αέρα. Οπα. Λοιπόν. Με κοιτούσε και θαλάσσιο και τώρα που έκανα αυτή την κλασική δική. Λοιπόν. Θα μιλήσουμε και για τον Άρη, ο οποίος αύριο το πρωί νωρίς κατά τις 10 να χωρεί για την Σπάρτη. Όπου αναμένεται νωρίς το. Αργά το απόγευμα με νωρίς το βράδυ, είναι η αλήθεια. Όπου αναμένεται το πρωί της Τετάρτης. Της Τετάρτης, πραγματικά. Τίποτα, ώρα δεν θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ τότε, φίλε. Λοιπόν, να επενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά τον διαγωνισμό που θα τρέχει σήμερα και αύριο. Δωράκι από το χορηγό μας τον Παράσχο στην Ολύμπου 90. FM και ενώ Παράσχος και το ακριβές σκορ το οποίο προβλέπεται για τον τελικό της Τετάρτης, τελικός Europa League, Μαρσέι Ατλέτικο Μαδρίτης. Γηπεδούχος είναι η Μαρσέι και τυπικά και ουσιαστικά. Λοιπόν, αποστολή στο 54526. Αν προκύψουν περισσότεροι του ενός εύστοχοι, θα γίνει κλήρωση με έπαθλο, έναν θερμοσύμφωνα χωρητικότητας 60 λίτρων, Regina Glass με διπλή επίστρωση γυαλιού, αντίσταση 4.000 βατ και 5 χρόνια εγγύηση, όλα αυτά από τον φίλο μας τον Παράσχο. Σημάω, λοιπόν. Θα μας μιλήσει ο Θανάσης. Σημάω, Σαμπρούσα. Θα μας μιλήσει ο Θανάσης Ηρακλή. Γερακλή, να σου μιλήσω. Είναι οι μέρες τους και δεν βγαίνουν. Δεν σου πάρω. Να σου μιλήσω, Γερακλή. Πήγα και στο μάτς χθες. Άμα ξανά. Α, πήγες καυτά. Πήγα, ναι. Καυτά. Τραβήθηκα μια βολτίτσα καθώς ήταν το τελευταίο εντός έδρας μάτς της σεζόν. Γιατί έτσι ακούγεται. Δεν ξέρω, ρωτάω. Κοίταξε, το βρίσκω λογικό να έχει να δεχτεί προτάσεις και από άλλες ομάδες. Αλλά για μένα αρκετοί παίκτες του Ηρακλή θα πρέπει να μείνουν και του χρόνου. Στη Β' Εθνική, όπου προφανώς χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Ναι, μεν πολύ καλή
πολύ καλό το υπάρχον υλικό, αλλά δεν μπορεί να σταθεί έτσι εύκολα στη Β' Εθνική. Χρειάζονται σημαντικές προσθήκες. Η επόμενη σεζόν η Ηρακλή θέλει κάποιον χρηματοδότη. Θέλει φυσικά. Γιατί θέλει. Έσοδα στη Football League, στο λέω από προσωπική εμπειρία, δελφή, δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Κοίταξε, βέβαια, σε σχέση με την φετινή σεζόν, όπου υπήρχαν μηδενικά έσοδα και υπήρχαν μόνο έξοδα, στη Football League όλο και κάτι φραγκοδίφραγκα παίρνουν οι ομάδες. Mm. Από το τίποτα. Κάτι μπαίνει στο τσεπάκι, αλλά φυσικά χρειάζεται χρηματοδότηση. Αλλά αν το πάμε στο αμυγός αγωνιστικό, γιατί με το οικονομικό δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε να το καθορίσουμε ή να το σχολιάσουμε, χωρίς να ξέρουμε τι και πώς κτλ. Άσε που η Ηρακλής αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρει με τι καθεστώς οικονομικό όσον αφορά τα χρέη που θα τον ακολουθούν θα μπει στη νέα σεζόν. Έτσι. Γιατί πολλά ακούγονται, αλλά να το δούμε στην πράξη. Παναλαμβάνουμε, ακούγεται ότι ο Ηρακλής η νέα ΠΑΕ που θα συσταθεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ΠΑΕ Ηρακλής. Καθώς είναι ερασιτεχνική ή γάμα εθνική, ακούγεται ότι η νέα ΠΑΕ που θα συσταθεί θα είναι απελευθερωμένη εξ ολοκλήρου από τα χρέη της διαχείρισης Παπαθανασάκη που αφορούν δημόσιο, εφορίες ή καμίκα κτλ. Και επιβαρεμένη κατά το ίμιση με τα ποδοσφαιρικά χρέη, δηλαδή οφειλές σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, γυμναστές κτλ. Ό,τι υπάρχει τέλος πάντων που αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά όλα αυτά είναι μέχρι στιγμής σε επίπεδο σενάριων. Κάτι χειροπιαστό δεν υπάρχει προς τη μήνα. Αλλά όσον αφορά το υλικό, εγώ πιστεύω ότι αρκετοί παίκτες του σημερινού Ηρακλή έχουν θέση στον Ηρακλή της επόμενης σεζόν στην Β' Εθνική. Με πρώτο νομίζω το Ρόβα. Εγώ θα πω και ο Ρόβας και ο Τάι πρέπει οπωσδήποτε να μείνουν. Εντάξει, γιατί ο Ρόβας είναι ένας σκόρερ που πιστεύω ότι και στην Β' Εθνική μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει, προφανώς δεν θα βάλει του χρόνου τα 31-32 γκολ που έβαλε φέτος, γιατί μεγαλώνει ο αυξάνεται ο συντελεστής δυσκολίας. Αλλά είναι ένας παίκτης που δεν είναι μόνο τα γκολ που βάζει, ξέρει και μπάλα και πραγματικά απορώ πως αυτό το παιδί δεν κατάφερε στις προηγούμενες ομάδες που ήταν Απόλλων Καλαμαριάς και που αλλού ήταν στον Ιωνικό Νίκαιας, νομίζω δεν κατάφερε να δείξει το κάτι παραπάνω. Και ο Τάι είναι ένας παίκτης, εντάξει, είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε να σταθεί ακόμα και στην Α' Εθνική. Για το Ρόβα, θα σου πω παρένθεση. Mm-hmm. Θα σου πω αυτό που νομίζω ότι το έχω ξαναφέρει. Το Ρόβα. Καλά τα πήγε φέτος, να το δούμε και το χρόνο όμως. Γιατί άλλο ήταν αυτό. Άλλο Football League. Ναι, αυτό δεν σου λέω τώρα. Γιατί πρόσεξε, θα σου θέσω εγώ ένα παράδειγμα άλλο. Ο Καπνίδης στη Γ' Αθηνική του Γιάννη Τονάρη ήταν πολύ καλό. Συμφωνώ. Και ένα χρόνο στο Football League τον έκανε καλά. Αλλά μα και εγώ το παραδέχομαι ότι είναι ανησυχητικό. Δηλαδή είναι χρήζει. Πώς το πω, προβληματισμού το γεγονός ότι παρόλο που έδειξε ένα εξαιρετικό πρόσωπο φέτος, δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού σε ομάδα τη Β' Εθνική. Λέει και εμένα μου προκαλεί έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά με βάση τη χρονιά που έκανε, θα είναι έγκλημα αν δεν είναι ο Ρόβας στο ρόστερ της επόμενης σεζόν. Όπως θα είναι έγκλημα αν δεν συνεχίσει και ο Τάι, ένας παίκτης με εμπειρίες και από Α' Εθνική και σε άλλες χώρες. Ας πούμε, από το πρωτάθλημα της Λευκορωσίας έρχεται μέχρι το Νοέμβριο εκεί έπαιζε. Που η Λευκορωσία, εντάξει, δεν είναι κανένα πρωτάθλημα σοβαρό, αλλά εντάξει, το δικό μας το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, μην τρελαθούμε, δεν είναι κανένα πρωτάθλημα ψηλό της πλάκας είναι, κακά τα ψέματα. Τροπή. Τώρα τι είναι, εντάξει, άστα. Λοιπόν, άντε να είναι λίγο καλύτερο τη Λευκορωσία. Δεν σου λέω ότι είναι η Σάξη, αλλά άντε να είναι λίγο καλύτερο. Αλλά είναι ένα παίκτη που μπορεί για Β' Εθνική κάλλιστα μπορεί να σταθεί έτσι. Αλλά και αρκετοί παίκτε είναι αδικότερα αρκετά παιδιά με αυτό που λέω. Γιατί να μην σταθώ σε ονόματα, αλλά πιστεύω ότι αν όχι όλη η βασική ενδεκάδα του φετινού Ηρακλή, πιστεύω ότι τουλάχιστον τα 7 ενδέκατα έχουν θέση στο ρόστερ. Δεν μιλάω για ενδεκάδα. Έχουν θέση στο ρόστερ τη επόμενη σεζόν, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Υπολείπονται άλλα δύο παιχνίδια. Την Κυριακή με τον Βόλο του Μπέου στο Βόλο και την μέθα επόμενη Κυριακή στις Σέρες ή στο Παραλίμνη Σερών με τον τοπικό Απόλλωνα. Παιχνίδια διαδικαστικού χαρακτήρα. Ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι που έχει σημασία για τον Ηρακλή είναι την Κυριακή στο Βόλο, γιατί αν απλά αποφύγει την ήττα, σφραγίζει και την πρωτιά. Εντάξει, την τιμητική πρώτη θέση δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν ανέβει πρώτος ή δεύτερος, αλλά εντάξει, καλό θέλει να πάρει και την πρωτιά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, όσον αφορά τον οργανισμό που λέγεται Ηρακλής, τα φώτα πλέον στρέφονται στο μπάσκετ, εκεί όπου την Τετάρτη το απόγευμα στις 7 στο Ιβανόφιο υποδέχεται ο Ηρακλής τον Απόλλωνα Πατρών, σε ένα μάτσο που είναι καταδικασμένος εντός αγωγικών να τον κερδίσει και να μειώσει την σειρά των αγώνων σε 2-1, γιατί άμα χάσει τελειώνει η σεζόν για τον Ηρακλή κάπου εδώ. Στις 3 νίκες είναι η πρόκριση για τον τελικό των play-off που θα κριθεί το ένα ακόμα εισιτήριο για την ομάδα που θα ακολουθήσει το Περιστέρι στην Α1. Ο Ηρακλής θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε το 2-1 και μετά να πάει να στείλει τη σειρά στην Πάτρα, όπου θα κληθεί φυσικά να βγάλει 2 διπλά για να κάνει την ανατροπή. Το καλό για τον Ηρακλή, το καλό, το ενθαρρυντικό, το ευήνο για τον Ηρακλή
είναι ότι η σημερινή κατάσταση των Απόλλωνα Πάτρας είναι εικόνα διάλυσης. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό ρόστερ, αλλά έφυγε ο οικονόμου, ο προπονητής, ο γνωστός οικονόμου, mm-hmm. ο πρώην του Παναθηναϊκού, ο Νίκος, ναι. Η παίκταση είναι απλήρωτη αρκετούς μήνες, κάνουν αποχή από τις προπονήσεις. Εντάξει, ενδεχομένως και να τους συσπυρώσει αυτό, γιατί είναι ένας στόχος να κερδίσουν άνοδο στην Α1, αλλά να δούμε κατά πόσο μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το μπάχαλο στην ομάδα των πατρών Ηράκλης και να κάνει την ανατροπή. Εντάξει, φαντάζει δύσκολο να κάνει τρεις συνεχόμενες αναπάντητες νίκες κοντά στον Απόλλωνα Πάτρων, που είναι μια καλή ομάδα. Αλλά εντάξει, και ο Ηράκλης είναι καλή ομάδα. Άλλωστε στην βαθμολογία της φετινής Α2 τερμάτισε πιο ψηλά. Το μάτς του Ιβανόφιο από δική του βλακεία το έχασε ο Αλεξάνδρης, γιατί έκανε τραγικά λάθη εκείνο το παιχνίδι, όπως έκανε και λάθη και στα μάτς με τον Πανιόνιο. Παρόλο που κατάφερε να κερδίσει την παραμονή με τον τρόπο που το κατάφερε ο Πανιόνιος. Είναι αυτό που λέμε, κοιμήθηκε ο Θεός. Λοιπόν, αλλά το αγωνιστικό ενδιαφέρον εκεί στρέφεται. Τετάρτη απόγευμα στις 7 στο Ιβανόφιο και καλό θα είναι ο κόσμος που έχει, έτσι, έχει γυρίσει αρκετά την πλάτη στην μπασκετική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Βάζω εγώ και τον εαυτό μου μέσα. Εγώ έχω να πατήσω αρκετό καιρό στο Ιβανόφιο. Την Τετάρτη θα πάω. 7 η ώρα, εντάξει, κατά τις 9 θα τελειώσει. Θα είμαστε εδώ κατευθείαν για εκπομπή. Λοιπόν, αυτά κάτι άλλο. Α, έγραψα και τη μικρή στο Ira Summer Camp. Ξεκινάμε. 18 με 24 Ιουνίου. Τη Δευτέρα, δηλαδή, μετά το κλείσιμο των σχολείων. Θα γίνει πού? Στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή, Ιβανόφιο, Κατσάνιο, Χορτατζίδες και στο κολυμπητήριο που είναι από πίσω, εκεί στο Top Fitness Club που, είναι από το, που έχει την πισίνα, κάτω από τον Κιανού Σταυρό, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και μέχρι τις 5 παρά για, υπάρχει διευρυμένο ωράριο για γονείς που εργάζονται και οι δύο και πρέπει να τα αφήσουν πιο πολύ ώρα τα παιδιά τους. Είναι το κόστος είναι 100 ευρώ για 7 μέρες με πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό και με πλήρη ρουχισμό, έτσι. Πολύ καλό. Μόνο παντοφλάκια, σαγιονάρες και μαγιό πηγαίνεις, τίποτα άλλο. Πώς. Κάλτσες, παπούτσια, μπουρνούζια, είπαμε 100 ευρώ όλα αυτά μέσα. Εντάξει, όχι, είναι καλή τιμή, φίλε. Καλή τιμή. Μπορεί να ακούσει το 100 και να λες 100 ευρώ, δεν σκόπιαν την τσέπη. Αλλά για 7 μέρες με 3 γεύματα και με πλήρη ρουχισμό και με ιατρικές εξετάσεις. Γιατί Δευτέρα 18 Ιουνίου θα περάσουν πρώτα από ιατρικές εξετάσεις όλα τα παιδιά. Δεν θα τα ρίξουν ευρώ στο μπατσά. Λοιπόν, είναι. Είναι πολύ καλή τιμή και είναι για παιδάκια ηλικίας από 4 μέχρι 16. Μια εισαγωγή στον αθλητισμό για τα μικρά. Να πάρουν και έτσι έναυσμα και ροπή προς κάποιο άθλημα του γούστου τους, να δούμε τι τους αρέσει και τα λοιπά. Είναι μια πρώτη εισαγωγή για τα πολύ μικρά παιδάκια και για τα λίγο πιο μεγάλα για να δουν, ρε παιδί μου, σε ποιο άθλημα θέλουν να καταλήξουν και να ακολουθήσουν, είτε σε Ακαδημία του Ηρακλή, σε οποιαδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση ότι άπαξ και πας πρέπει μετά και θες να συνεχίσεις να κάνεις αθλητισμό, θα πας το παιδί σου αναγκαστικά σε Ακαδημία του Γάμα Σίγμα Ηρακλή. Είναι απλά μια πρώτη γνωριμία με τον αθλητισμό γενικότερα και μιλάμε για όλα τα αθλήματα, έτσι. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, στίβο, κολύμβηση, τζούντο. Όλα μέσα και με προπονητές υψηλές προσωπικότητες. Μεταξύ αυτών ήταν και η Τασούλα Κελεσίδου, παγκόσμια πρωταθλήτρια, και πολλοί άλλοι αθλητές του Ηρακλή που έχουν φέρει σημαντικές επιτυχίες και στον σύλλογο και στην χώρα παλιότερα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Τώρα που μιλήσαμε για τον Τάι, ο Τάι δεν θα πάει στον Βόλο. Προφανώς λόγω καρτών, γιατί στον γκολ που έβαλε χθες φαουλάρα, εντάξει, είναι ο τύπος το έχει πολύ το φάουλ, έχει συστημένα τα στέλνει. Έβγαλε τη φανέλα του για να πανηγυρίσει και κυτρινίστηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Πολύ καλή διαιτησία. Έπεσες. Δεν είπα, Παπαδόπουλος είναι, εντάξει, είναι από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, και λόγω καρτών συμπλήρωσε 4 κάρτες ο Τάι και έτσι ο Βραζιλιάνος δεν θα παίξει στο δημοτικό στάδιο Νεάπολης με τον Νούπουσου Βόλου. Νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. Ή αλλιώς Βόλος Αχιλέα Μπέου. Αυτά τα είναι από τον Ηρακλή. Θες να μιλήσουμε για Άρη? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, άστο, επειδή δεν μπορείς. Να πω εγώ ότι ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Τετάρτης των Απόλλων Πατρών από την μπουτίκ του Γάμα Σίγμα Ηρακλής στο Κατσάνιο και από το Ιβανόφιο. Η ΚΑΕ Ηρακλής 2017 ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι από αύριο Δευτέρα, από σήμερα δηλαδή, θα προπολούνται εισιτήρια για τον αγώνα της Τετάρτης 7 η ώρα με τον Απόλλωνα Πάτρας. Από το Ιβανόφιο τις ώρες 5 με 7 το απόγευμα, από την μπουτίκ του Γάμα Σίγμα Ηρακλής στο Κατσάνιο από τις 11 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι αργά το βράδυ. Καλούμε τον φίλο του κόσμου μας να προμηθεί εγκαίρως στο εισιτήριο για να αποφευχθεί πιθανή ταλαιπωρία την ημέρα του αγώνα, όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Αυτά από το δελτίο τύπου της ΚΑΕ Ηρακλής 2017. Ολοκλήρωσα. Ναι,
Δεν κατάλαβα τίποτα. Αφού δεν προσέχεις, ρε φίλε. Εντάξει, άμα δεν μιλάμε για Άρη, αλλού για αλλού. Λοιπόν, πάρε τώρα και το στοίχημά σου στη μάπα. Λοιπόν, σιγά τα πολλά τα μάτια που έχει. Θα τα πω εγώ πολύ αργά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Σουηδίας. Εκεί όπου στο 90 η Σερβέτ κερδίζει με 4-2 την Winterthur. Θρυλική Σερβέτ. Λοιπόν, με γκολ, μη μου πει τώρα τον γκολ, θα σου πω ποιος είχε βάλει τον γκολ στην Ελβετία. Αριστεροπόδρος ήταν. Χρονιά ήταν. Τώρα χρονιά, δεκαετία 90 ήταν. Λουμπούτης. Ο Λουμπούτης το είχε βάλει. Κιζερίδης. Σωστά, ή Κιζερίδης ή Λουμπούτης είχαν βάλει γκολ. Κιζερίδης νομίζω. Και πάει και στα κάγκελα μετά και πανηγύριζε. Γιατί μου είχε Λουμπούτης. Ή ο Αντριόλη. Όχι. Για τον γκολ στην Ελβετία λέω. Ο Αντριόλη είχε βάλει εδώ μέσα. Για το μάτς στην Ελβετία λέω εγώ. Είχε βάλει γκολ νομίζω ο Λουμπούτης. Λοιπόν, Σερβέτ Βίντερ του 4-2. Στα πέναλτι πήγε το μάτς για το Euro Under 17, Ολλανδία-Ιρλανδία 1-1, η κανονική διάρκεια. Στα play-off της Αγγλίας στην Championship, Fulham Derby County 1-0 με τον γκολ του Σεσενιόν στο 47, προηγούνται οι Λονδρέζοι. Στην Πρέμιερ της Ιρλανδίας στο 52, Bray Wanderers Waterford 1-1 και στο 47, Derry City Dundalk 1-2. Η Μύχνος στην Β' Ισπανίας, Κάδιθ Ρεάλ Σαραγώσα 1-0 και στην Ισλανδία στο 39, Στιάρναν Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 2-1. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 99 ο Άρης παίρνει τη μεγάλη πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου UEFA επικρατώντας με 1-2 μέσα στη Γενέβη επί τη Σερβέτ. Λοιπόν, η Κιτρινό Μαύρη αναζήτησε να το ξεκίνημα τον γκολ που χρειαζόταν. Αλλά ο ρεπορτάζ του σκόρου τον γηπεδούχο να απέκρουσε την κεφαλιά του εξαιρετικού επιθετικού Γκλούσκεβιτς. Μόλις δει και το σούτ του Αντριόλη στο 11. Λοιπόν, ναι. Θα μας πεις το σκόρ. Περίμενε, ρε. Ο Λονφά άνοιξε το σκόρ για τη Σερβέτ και δύο λεπτά αργότερα στο 37 έρχεται η απάντηση από τον Πάολο Αντριόλη. Μια ανεπανάληπτη εξέγαση εκτέλεση. Φάλω καλά, θυμόμουν Αντριόλη, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, κουλουπού. Στο δεύτερο μήνυμα, το 1-2 θα μπορούσε να γίνει στο 65 τον Αγαθοκλέο. Ο Μάριο. Και ο Ναγκούλη έχασε να πει την πλήρη ευκαιρία και παιδούχη, ναι. Η ομάδα του Ήλια Πέτκοβιτ αναγκάστηκε να μυθεί με κάθε τρόπο. Στο 88 ρε, προήθηκε μια άνεση το. Στην παράταση ο Άρης του πίσω στις 97, ο Λουμπούτης σέντρα πιο αριστερό και η Ζερίδης που είχε πει καλά. Είδες, ήταν από σέντρα, θυμήθηκα τώρα τον κόλ, ναι. Τη σέντρα την είχε πει καλά ο Λουμπούτης, ναι, τα αριστερά. Και το είχε βάλει και η Ζερίδης. Είπα, Αντριόλη και η Ζερίδης, φιλάκι. Ο Άρης κατέβηκε τότε. Τότε, ναι. Με, φάνε Κατεργιανάκη στο τέρμα, Γεωργιάδη του Σάβα, έτσι. Λοιπόν, στη θέση του 90 μπήκε ο Πέντρακ Έρακ, τον οποίο εγώ ανακάλυψα προσφάτως μετά από ένα θέμα που έκανα, που είχε έρθει τον Ηρακλή μου, είπανε. Άκης Μάτζιος, Λουμπούτης, Μαλούς, Νίκος Παπαδόπουλος. Μαλούς, ρε φίλε. Όπως είναι ο όνομα του και συνεπιθετός μου, Γιώργος Κολτσίδαρος, έτσι. Ναγκόλη Κένεντι, Πάουλο Αντριόλη, Μάριος Αγαθοκλέος, 72 μπήκε στη θέση του Νίκος Κιζερίδης, Γκλούτσεβιτς και στη θέση του μπήκε 80 ο Κούτσης. Τι ομάδα είχαμε τότε, ρε φίλε. Αυτή η ομάδα τώρα, στην τωρινή Super League, τι έβγαινε, ρε φίλε. Δεν έβγαινε μια πεντάδα σβηστά. Σβηστά δεν ξέρω, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, ρε φίλε, καλή ομάδα ήταν. Θα διεκδικούσε, ευρωπαϊκό θα διεκδικούσε, ναι, όντως. Τώρα για το σβηστά δεν ξέρω. Μην με βάζει. Πάρη πήρε τον Ντούχελ. Τον ανακοίνωσε. Εδώ λέει. Περίμενα εδώ. Ναι, τον έχει κλείσει βάσει τη ρεπορτάζ, αλλά μέχρι το μεσημέρι κάτι επίσημο δεν υπήρχε. Σεντ Ζερμέν. Περίμενε, τον ανακοίνωσε. Σεντ Ζερμάιν. Τον ανακοίνωσε. Ναι. Παρίσι Ζερμένη, delight του announcer Thomas Tuchel will be the new first team coach next season. The German tactician has signed a 2-year contract with the first champions. Μάλιστα. Must. Διαιτές. Ο Thomas Tuchel, ένας Γερμανός, γνωστό ήταν. Καλέται να σώσει τους. Βασικά καλέται να σώσει. Όχι να σώσει. Εντάξει. Champions League να πάρει. Ναι, γιατί εντός συνόρων. Δεν έχουν, ναι. Φέτος πήραν 4 τίτλους. Κάνουν Super Cup πρωτάθλημα, League Cup και κύπελο. Ναι. Κάνουν πάρτι εντός συνόρων. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στα Τουάρι. Η ομάδα αύριο αναχωρεί 10 η ώρα το πρωί για την εξωτική Σπάρτη, οδικός δυστυχώς. Μη μου ζητήσετε να επεκταθώ παραπάνω σε αυτό το θέμα. Τελευταίο είναι, από το χρόνο αυτά αλλάζουν. Εντάξει. Αν δεν αλλάξει από το χρόνο, τότε θα το δούμε διαφορετικά το πράγμα. Αλλά φέτος αφήστε το. Λοιπόν, οδικός και με το Πούλμαν αναχωρεί η ομάδα για την Σπάρτη αύριο στις 10 η ώρα. Περίπου το υπολογίζουν οι άνθρωποι του Άρη με καμιά στάση γύρω σε 9-10 ώρες να κρατήσει. Άρα δηλαδή κατά τις 7 το απόγευμα να είναι εκεί. Και αναζητούν οι άνθρωποι του Άρη γήπεδο στη Σπάρτη για να κάνει η ομάδα ένα χαλάρωμα το βράδυ. Μετά από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι και με τους παίχτες τόσες ώρες μέσα στο λεωφορείο, να βρουν ένα γήπεδο εκεί πέρα στη Σπάρτη, λίγο να κάνουν μια προπονησούλα για να ξεμουδιάσουν λίγο οι ποδοσφαιριστές. Μετά από την απίστευτη ανατροπή του Όφη στην Άρτα επί του Καραϊσκάκη, νομίζω δεν υπάρχουν πλέον ρεαλιστικές ελπίδες για τον Άρη όσον αφορά την πρώτη θέση.
Ο Όφη έχει πλέον τους αγώνες με Βέρα και Χαρναϊκό και τελευταία αγωνιστική που οδέχεται τη Σπάρτη στην έδρα του, που δύσκολα νομίζω από πολλές βαθμούς εκεί πέρα η ομάδα του Νίκο Παπαδόπουλου. Μόνο σε εκείνο το μάτς μπορεί να ποντάρει πλέον ο Άρης, που καλείται τουλάχιστον να τελειώσει με το 3-3 την σεζόν, να κρατήσει και το... και την καλύτερη άμυνα που έχει αυτή τη στιγμή με 13 γκολ παθητικό, στα 14 off μετά τον γκολ που δέχτηκε χθες στην Άρτα. Σε ένα μάτς της Τετάρτης που όπως φαίνεται και στις τελευταίες προπονήσεις και στην σημερινή, ο Δημήτρης Πανός θα δώσει ευκαιρίες σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και θα αλλάξει τη μισή εντεκάδα περίπου σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας. Νομίζω ότι μας έδωσε και μια μικρή γεύση στο φιλικό με την Έδεσα πριν 2 εβδομάδες. Τουλάχιστον 5 νέα πρόσωπα θα δούμε. Δηλαδή τον Κανακούδη στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Μαραγκό μας με το Δελιζή στα στόπερ και τον Τζανακάκη στο δεξί άκρο στα μετόπισθεν, με τον Καντιμίρη στο τέρμα. Δηλαδή ήδη έχουμε 3 νέα πρόσωπα: Κανακούδη, Μαραγκό και Τζανακάκη. Στα χαφ θα επιστρέψει ο Μουμίν αντί του Ιντζόγλου δίπλα στον Νίκητς. Ψέματα, 6 νέα πρόσωπα. 6, σωστά. Λοιπόν, γιατί είναι και ο Χαντί που θα παίξει πίσω τον Διαμαντόπουλο στην επίθεση και ο Πασάς αντί του Κάσου που θα παίξει μαζί με τον Μπαρικάν στις πλευρές. Άρα έχουμε Κανακούδη, Μαραγκό, Τζανακάκη, Μουμίν, Χαντί και Πασά. Τα νέα πρόσωπα στην εντεκάδα που θα δούμε την ερχόμενη Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα. Για τον Πασά μάλιστα το παιχνίδι νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερο, γιατί βάσει όρου που υπάρχει στο συμβόλαιό του, από ό,τι γνωρίζω, με μία ακόμα συμμετοχή να είναι αυτόματα ο Πασάς. Άρα και αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα τον βάλει, θα παίξει βασικό έτσι αλλιώς, και από ό,τι ξέρω και τον θέλουν, και τον Πασά το θέλουν στον Άρη την νέα σεζόν. Είναι και καλός ποδοσφαιριστής, μην γελιόμαστε τώρα. Είναι επίπεδο Super League ποδοσφαιριστής ο Γιάννης ο Πασάς. Νομίζω ότι φέτος αδικήθηκε πολύ από το γεγονός ότι τον είδαμε τις περισσότερες φορές να αγωνίζεται σε θέση που δεν είναι η φυσική του, δηλαδή αυτού του επιτελικού μέσου. Ο Πασάς είναι ακραίος επιθετικός. Κυρίως στη δεξιά πλευρά, που μπορεί να παίξει και να βγει με το ανάποδο πόδι, γιατί και παρά το ύψος του, γιατί είναι ψηλό παιδί, έχει καλή τεχνική. Λοιπόν, αυτή θα είναι η εντεκάδα. Παράλληλα με το αγωνιστικό, το οποίο ολοκληρώνεται τη μεθεπόμενη Κυριακή στην Καρδίτσα κόντρα στην Αναγέννηση. Αυτές οι 2 εβδομάδες είναι και η αντίστροφη μέτρηση και για να τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά και για να αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν οι αποφάσεις του Θόδωρη Καρυπίδη όσον αφορά την επόμενη μέρα σε αγωνιστικό επίπεδο και μη. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, μετά από το φινάλε της σεζόν και την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, θα αρχίσουν να υπάρχουν ανακοινώσιμα πράγματα από την ΠΑΕ, τόσο όσον αφορά το θέμα του προπονητή, τόσο επίσης για τους παίχτες, για αυτούς που μένουν, για αυτούς που φεύγουν, για αυτούς που θα έρθουν, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Υπάρχει ένα όνομα το οποίο πρωτοακούσαμε μέσα από κάποιες πληροφορίες από την Ισπανία τις προηγούμενες μέρες και μπορείς να μου πεις και εσύ 2-3 πραγματάκια για αυτό να γνωρίζεις. Ο Πάκο Ερέρα. Ο Πάκο Ερέρα, τώρα κάτι μου λέει το... Ήταν βοηθός του Μπενίτες στη Λίβερπουλ, 64 ετών. Δεν θυμάμαι καθόλου. Τελευταία ομάδα στην οποία κάτσε ήταν η Sporting Gijón. Είπα νομίζω ότι ήταν Πριμέρα, δεν ήταν. Έχει περάσει από την Πριμέρα. Είναι ομάδα που ψηλά σαν σερ. Φέτος που ήταν. Φέτος είναι Σεγούντα. Σεγούντα, ναι, λοιπόν. Ναι. 64χρονος τεχνικός με μπόλικη εμπειρία στην Ισπανία. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια περίπτωση που προκρίνεται για τον πάγκο του Άρη. Εξετάζεται από τον Θόδωρο Καρυπίδη και μέσα στις επόμενες μέρες ο πρόεδρος του Άρη θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για τον συγκεκριμένο τεχνικό. Αν θα προχωρήσει δηλαδή με αυτόν, που φαίνεται στους ανθρώπους της ομάδας, φαντάζομαι στους ανθρώπους της ομάδας, μια καλή περίπτωση για του χρόνου, έχει εμπειρία άλλωστε, ή αν θα στραφούν σε κάποια άλλη επιλογή. Εμένα η προσωπική μου γνώμη, αν τη ρωτάτε, και δεν ξέρω αν θα ρωτήσει και κάποιος μετά, θα ανοίξουμε γραμμές, θα προτιμούσα κάτι πιο νεαρό, να το πω έτσι, ένα πιο νεαρό προπονητή. Σίγουρα όμως ο συγκεκριμένος, αν έρθει τελικά, θα το δούμε, έχει εμπειρία αρκετή, δόξα τω Θεώ. Επίσης, όπως γράψαμε και σήμερα, υπάρχει μια πρόταση από ιταλική εταιρεία για την εξολοκλήρωση ένδυση του Άρη τη νέα σεζόν, γιατί ο Άρης εξετάζει και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ποια εταιρεία θα τον δίνει τη νέα σεζόν. Μπορεί να μην είναι η Nike, μπορεί να είναι κάποια άλλη. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν φτάσει στην ΠΑΕ από διάφορες εταιρείες ένδυσης. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη από την Ιταλία που είχε καταθέσει πρόταση στον Άρη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για 3 χρόνια, δηλαδή 500.000 ευρώ το χρόνο, προκειμένου να λάβει εξ ολοκλήρου την ένδυση της ομάδας και τον εξοπλισμό της μπουτίκ. Με όλα τα προϊόντα, και η μπουτίκ είναι ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να δώσει στον Άρη πολύ μεγάλη βάση.
Γιατί λείπουν πολλά πράγματα από την boutique. Ναι, με λειτουργεί, αλλά μπορούσε να λειτουργεί φέτος πολύ καλύτερα. Και νομίζω του χρόνου έτσι πρέπει να λειτουργεί. Για παράδειγμα, έχω ένα γνωστό με οποίος ψάχνει να πούμε φορμάκι για το μωρό του και δεν έχει, μου είπε. Είναι αυτό ένα ζήτημα. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η πρόταση στα χέρια του Θόδωρου Καρυπή. Θα την εξετάσει και αυτήν και αναλόγως θα πάρει τις αποφάσεις του ο πρόεδρος της ΠΑΕ και σε αυτό το κομμάτι. Έχει αναλάβει ο Καρυπίδης έναν ρόλο πολύπλευρο. Έχει πάρει πάνω του πάρα πολλά ζητήματα. Δεν ξέρω αν θα του βγει ή όχι. Για μένα δεν είναι και τόσο θετικό. Γιατί αυτό που λένε πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη δεν γίνεται. Μακάρι να το βγει του ανθρώπου ή μακάρι να το κάνει αναγκαστικά, γιατί ακόμα δεν έχει βρει τα στελέχη που θα τον πλαισιώσουν επόμενη σεζόν και όταν θα τα βρει να επιφορτιστούν και αυτά με κάποιες από τις, με κάποια τα θέματα, με αρκετά από τα ζητήματα βασικά της ΠΑΕ. Αυτά όσον αφορά τα του Άρη, δεν έχει κάτι άλλο. Είπαμε για την επόμενη μέρα από 28 του Μάη και μετά νομίζω θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο ουσιαστικά και ίσως και με ανακοινώσεις. Πάντως, επειδή σας αρέσουν τα ονόματα γενικότερα, ένα όνομα που υπάρχει και γράφτηκε στην άρχηση από τον Αλέξη Σαββόπουλο το περασμένο Σάββατο είναι αυτό Ισίδωρος. Του Τόνσο, του Αστέρα Τρίπολης, που ήταν πέρυσι στον Ατρόμητο, του Αργεντινού μεσοπιθετικού, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως επιτελικός μέσος και στα άκρα της επίθεσης. Είναι καλή περίπτωση, αλλά δύσκολη περίπτωση. Διότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον ομάδων από την Τουρκία και εκεί ο Άρης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί φυσικά εκείνα τα εικονικά δεδομένα. Έτσι, είναι δύσκολη περίπτωση, είναι όμως ένα όνομα το οποίο αρέσει στον Άρη εννοείται, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τις οικονομικές απαιτήσεις του παίχτη. Το κασέτο αυτή τη στιγμή γύρω σε 105.000. Αλλά άμα μπουν οι Τούρκοι στη μέση με προτάσεις επίσημες και τέτοια, εκεί χάνεται λίγο η υπόθεση για τον Άρη. Λοιπόν, αυτά. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου στην Κύπρο, τον Αποέλ, που πήρε το έκδοτο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Από Ελί. Όταν ήμουν παιδί, έπεσα σε ένα καζάνι με πορτοκαλί, LSD, δυναστεία, Dynasty. Εκεί τώρα ποιος είναι προπονητής? Ο Μπαλτάζαρ. Μπορεί τον Μπαλτάζαρ. Ναι. Και τον ανανέωσαν και για την επόμενη σεζόν. Όπως ανανεώθηκε, βλέπεις πώς λειτουργούν οι επαγγελματικές ομάδες. Την επόμενη που πήρε το πρωτάθλημα, ανανεώνει προπονητή. Και ανανέωσε και προς τιμή του, νομίζω τιμή σε ένα και το έκανα περισσότερο, και το Στάθαρο να αλωνεύτη. Για ακόμα ένα χρόνο. Αλωνεύτη. Το Στάθαρο. Αυτή την παιχτάρα. Δυνατός, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα από το γαστική. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Πάμε στο break, ξεπεράσαμε και λίγο. Υπενθυμίζουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. FM κενό Παράσχος και το σκορ, το ακριβές σκορ του μεθαυριανού τελικού του Europa League Marseille Ατλέτικο. Η Marseille είναι γηπεδούχος. Αποστολή στο 5-45-26. Θα τρέχει και σήμερα και αύριο διαγωνισμός. Και όποιος πετύχει το ακριβές σκορ, αν υπάρχουν πολλοί, θα γίνει κλήρωση. Τα εύκολα συνόμενα παραλείπονται. Θα γίνει κλήρωση με έπαθλο έναν 60 θερμοσύφωνα χωρητικότητας 60 λίτρων. Με 4.000 βατ, με διπλή επίστρωση γυαλιού και 5 χρόνια εγγύηση, δωράκι από το χορηγό μας, τον Παράσχο, στην Ολύμπου 90. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 11 λεπτάκια μετά από τις 11. Στα 11 μετά τις 11. Καλό. Λοιπόν, και 11 δευτερόλεπτα σε 3, 2, 1. Τώρα. Λοιπόν, Λίμπορ 107,4 ακούτε. Μπαλαντέρ, Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Το καμάρι του κέντρου και ο Master Chef. Από τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης θα πάω να δηλώσω συμμετοχή. Να πας, φίλε. Θα πάω. Και θα κάθομαι εκεί πέρα στους πάγκους, όντι μου λέουν. Καλησπέρα, σεφ. Να, εδώ έχω βάλει τα σπαράγκια μου και γίνονται. Και τώρα σοτάρω τα μανιτάρια μου. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές μας γραμμές για τις φίλες και τους φίλους εκπομπής 2310-287-888. Είτε θέλετε να μιλήσουμε για μαγειρική, είτε θέλετε να πάρετε κάποια tips εδώ πέρα από μένα, τον άνθρωπο, τον γητευτή του Τηγανιού. Κατσαρόλα, όχι. Και κατσαρόλα, ενίοτε. Εντάξει. Χύτρα. Χύτρα. Και γάστρα, μα θες. Γάστρα. Είχαμε κάνει πέρσι με κάτι φίλους μου ένα κεφαλάκι ωραίο αρνίσιο. Αρνίσιο. Πολύ ωραίο. Ποιοτικό. Αλλά τρώγα τα μάτια, ρε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, αυτό τα μάτια, φίλε, κάνουν καλό πάντω, να ξέρει. Δεν μπορώ, Θανάση. Όλο τρώγα τα μάτια. Έφαγα λίγο μυαλό. Στο μυαλό ήταν. Εντάξει, ναι. Ψιλοτρωγόταν, εντάξει. Με κλειστό μάτι, βέβαια. Αλλά ο άλλο έτρεχε το μάτι, λέω το μάτι. Λέω, το μάτι κάνει καλό, όμως, φίλε. Για τα ψάρια το λέω αυτό. Για τα ψάρια το λέω αυτό. Γενικά. Για τα ψάρια. Για τα ψάρια, ναι. Εγώ από τα ψάρια τα τρώω τα μάτια. Ναι. Αυτό το μπριμπιλάκι που έχει πολύ φόσφορο. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα, ο κύριο Πετρετζίκη. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα σα. Γεια σα.
Η εκπομπή μαγειρεύοντας με τον Νίκο. Εδώ, ναι, εδώ, ναι, εδώ, ναι, εδώ. Με τον Νίκο. Ναι, ναι. Πώς είναι στην κουζίνα. Με τον Νίκο. Πώς είναι στην κουζίνα με τον Νάκη, στην κουζίνα με τον Νίκο Λάκη. Ναι. Τι με τον Νίκο στο Λίμπερο. Ναι, ναι. Όχι στην κουζίνα. Τι έχουμε. Τι κάνουν. Στην κουζίνα. Στην κουζίνα. Τι έχουμε. 2-0 Ατλέντικο. Δεν ξέρω άμα μετράει συμμετοχή. Α, αλλά θα το λέω τώρα. Τρέχει μήνυμα. FM και ενώ Παράσχο, θερμοσύχνο δεν θέλει. Νέιερ, θα το στείλω ρε παιδί μου, απλά στείλτε, το λέω και εντάξει, την πρόβλεψή μου. Άρα 0-2 σκόρδινης. 0-2 τότε, ναι, ναι. Γιατί είναι Μαρσέγια Ατλέτικο το παιχνίδι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μάλιστα, 0-2. Εγώ είπα ποιος θα κερδίσει, ναι, κατά τη γνώμη. Εγώ πάλι στην KingBet, μπορώ να σήμερα άρθρο για την αυριανή KingBet, 1-2 το έδωσα. Ακριβές σκορ. Ναι. 1-2 βλέπεις. 1-2. Εντάξει, κοίταξε, εγώ γενικά πιστεύω ότι η τελική. Όλη η τελική για σοβαρό στοίχημα δεν είναι. Είναι πιο πολύ για ειδικά στοιχήματα, σκορά, για κανένα σκόρ και τα λοιπά. Πιστεύεις όμως ότι επειδή είναι μέσα στη Γαλλία θα έχουν. Ξέρεις τι, θέλω να το πάρει η Μαρσέη, γιατί είναι και, είμαι και Μαρσέη στη Γαλλία, αλλά δεν βλέπω τον τρόπο που θα το πάρει. Θα μου πεις μπάλα είναι τελικός, είναι καλή ομάδα, είναι ανώτερη Ατλέτικο. Και βασικά ένα έχει. Μάτς είναι όμως, ένα, συμφωνώ, γι' αυτό σου λέω ότι όλα είναι πιθανά. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Αλλά ξέρεις τι, είναι και καλύτερη ομάδα για Ατλέτικο και πολύ πιο έμπειρη σε τελικούς ευρωπαϊκούς τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σκέψου ότι η Ατλέτικο την τελευταία 8 ετία έχει πάρει 2 Europa League και έχει παίξει 2 φορές τελικό Champions League. Η Μαρσέη, ναι, μεν θα είναι ο 5ος ευρωπαϊκός τελικός, αλλά έχει να παίξει πάνω από 10 χρόνια ευρωπαϊκό τελικό. Δηλαδή οι παίκτες της, 2-3 παίκτες είναι μόνο που έχουν παίξει σε τελικό Ευρώπης. Ναι. Και η εμπειρία στους τελικούς πολλές φορές παίζει ρόλο. Σίγουρα μετράει, εντάξει. Ναι. Η φανέλα φάνηκε και στο Champions League. Ναι. Ότι πολλές κοίταξε, φορές εγώ δεν θα στο πάω τόσο σε επίπεδο φανέλας, γιατί άμα πάρεις τα ειδικά βάρη φανελών Μαρσέη και Ατλέτικο, πάνω κάτω στα ίδια είναι, για να μην σου πω ότι η Μαρσέη είναι διαχρονικά πιο βαριά η φανέλα. Αλλά σε πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή εμπειρία, η Ατλέτικο σίγουρα επερτέρει. Πέραν του ότι έχει και καλύτερο ρόστερ, έτσι, δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στη Λα Λίγκα στην Ισπανία, με μια Μαρσέη η οποία είναι τέταρτη στη Γαλλία, που δεν είναι του ίδιου επίπεδου πρωτάθλημα. Τώρα ένα αλλά ένα παιχνίδι είναι, συμφωνώ. Ναι. Εντάξει, τριπλή είναι τώρα. Τι μέρα θα βρεθεί ο καθένας. Κοίταξε, αμυγός στοιχηματικά, άμα το δούμε, η απόδοση με αξίνη στον Άσο. Μέχρι και 6,5 πληρώνει ο Άσος της Μαρσέη. Σωστά, ναι, ναι. Με τέτοιες αποδόσεις δεν αξίζει να παίξεις Ατλέτικο ή θα παίξεις κάποιο ειδικό στοίχημα. Αυτό σου λέω. Ναι, και εγώ σου λέω. Εγώ αν παίξω κάτι, δεν ξέρω καν αν θα παίξω την Τετάρτη στοίχημα. Αν παίξω, θα παίξω αυτό. Ακριβές σκορ 1-2. Μέχρι 9 πληρώνει. 5, 6, 7, 8. Μέχρι 9 πληρώνει. Σε μια εταιρεία πληρώνει και 9 το 1-2. Ωραία, ωραία. Ναι. Έτσι. Αλλά σου λέω, θέλω να το πάρει Μαρσέη. Είναι και πιο διψασμένη, είναι και πιο στερημένη από ευρωπαϊκού τίτλου τα τελευταία χρόνια κτλ. Εντάξει, ναι, και να μην παίρνουν και όλο ίδιες και ίδιες. Σωστά, σωστά. Λίγο να αλλάζει το σκηνικό. Δεν διαφωνώ. Λίγο να αλλάζει το σκηνικό. Ας πούμε τώρα η Ρεάλ θα πάρει 3, 4, 7, 8 πόσες φορές στη σειρά. Φτάνει δηλαδή. Ναι. Τρίτη θα είναι. Αν το πάρει θα είναι τρίτη στη σειρά. Και... τρίτη στη σειρά, ναι. Δηλαδή... και εδώ δέκατη, δέκατη τρίτη συνολικά. Δέκατη πέμπτη. Σπάει τα ρεκόρ και τέτοια. Δεν το έχει κάνει. Δέκατη τρίτη στη σειρά. Όχι σειρά, δέκατη τρίτη συνολικά. Και άμα το πάρει η Λίβερπουλ. Θα είναι το έκτο της ευρωπαϊκό. Για Eurovision δεν σχολίασες τίποτα, Νίκο. Τι άπο ρε φίλε, εντάξει, εμείς στηρίξαμε τη δεύτερη πατρίδα μας και πέρα τη μαρτυρική μεγαλώνησο, ναι, ναι, ναι. Και βγήκε η άλλη να πούμε, η Βογιατζάκη. Η Βογιατζάκη. Την είδες, Κοίταξε, πάντως και της Κύπρου το τραγούδι και του Ισραήλ που κέρδισε, ελάχιστα πράγματα. Ναι, να σου πω όμως κάτι, Αθανάση. Φίλε, τώρα αυτό του Ισραήλ ήταν τραγούδι, ναι. Τώρα, συγγνώμη. Εμένα πάντως ούτε της Κύπρου μου άρεσε. Άκουσε με, βάλτα στο ζύγι αυτά τα δύο. Ποιο προτιμάς? Ναι, τη Κύπρου προτιμάς. Φουέγω, ρε φίλε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τη Κύπρου, αυτό έλεγα στη γυναίκα μου βλέποντας το τελικό. Κυριακή. Τη λέω τραγούδι για Μπιτσόμπαρο στην Καλλικράτεια. Τέτοια φάση δηλαδή. Αυτό μου βγάλε. Είναι ρηθανάς. Κοίτα, αυτά τα τραγούδια κερδίζουν. Αυτά κερδίζουν. Εντάξει. Αυτά που έχουν κοίταξε, ρυθμό. Όχι πάντα, αυτά... όχι πάντα. Α πούμε το πορτογαλικό, ναι. Το περσινό ήταν ξεχωριστό. Φουέγω. Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά έχουν κερδίσει, βλέπει διαχρονικά. Μα δει τι έχει κερδίσει. Ναι, 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 έχουν κερδίσει. Εντάξει, ναι, είναι πιο πολύ πανηγυράκι. Από τραγουδούσαν λόγω hard rock. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, όντως, όντως. Εντάξει, ήταν ωραίο το τραγούδι. Αλλά εντάξει, ήταν έτσι. Εμένα το τελευταίο που μου άρεσε πραγματικά που είχε κερδίσει την Eurovision ήταν τη Σουηδία στο Euphoria πριν από 4-5 χρόνια. Ωραίο το κομμάτι. Ναι, που εκείνο μου άρεσε. Και τη Σερβία η μπαλάντα που είχε κερδίσει ήταν πολύ ωραία. Εκείνη η τύπησα με το μαλλί που ήταν σαν καπέλο. Ναι. Μια μπαλάτα δεν... που είχε κερδίσει έτσι ένα ναι, ωραίο. Το θυμάμαι, θυμάμαι, ναι, 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 αλλά εντάξει. Δεν... Klein. Klein mine. Τι άλλα νέα? Άλλα ήσυχα.
Ωραία. Δεν καλό. Έχουμε άλλα. Σου που ξεκουράστηκες. Τα είπε ο Νίκος για τον Άρη, μας τα είπε όλα. Εντάξει, τι δεν άλλο έχουμε... θέλετε. Αγωνιστικά δεν έχουμε τίποτα. Δεν τίποτα. Φίλο, περιμένουμε. Περιμένουμε. Εντάξει, ποδοσφαιρικά στα εγχώρια η σεζόν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά. Ε, ναι, τέλος. Ναι, 3 στα 3. Σε όλες τις κατηγορίες έγινε και ο τελικός του κυπέλλου. Δεν υπάρχει πλέον ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον. Στα εγχώρια. Ναι, έτσι είναι. Η πόλη είναι ευτυχισμένη. Εντάξει, ευτυχισμένοι δεν είναι έτσι ολοκληρωτικά, αλλά ναι, ναι, ναι. Από ένα σκοπό, τέλος πάντων, τον στόχο πάντων, τους, ναι, ο καθένας τον στόχο του που είχε για φέτος τον πέτυχε. Ε, εντάξει, οι άλλοι δεν πέτυχαν το μεγάλο στόχο, ας πούμε. Αυτό είναι, αυτό το, είναι. Το δευτερεύον. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι με αρκετούς φίλους μου παοκτήτες που μιλούσα, την Κυριακή που είχε λίγο. Κυριακή που είχε καταλαγιάσει λίγο η πολύ μεγάλη χαρά, η πρώτη χαρά που παίζει με την λήξη του αγώνα και την απονομή κτλ. Ήταν αυτό το γαμό του που έβγαινε το πώς. Πώς έγινε η φάση και χάθηκε το πρωτάθλημα. Γιατί ο ΠΑΟΚ όντως είχε καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ φέτος. Ε, πώς έγινε, όλοι ξέρουν πώς έγινε. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δηλαδή, ξέρεις, παιδί μου, ότι ενώ μπορούσες να το κάνεις και το δικαιούσες να παικτικά, κατάφερες και έβαλες τα, ε, ναι, τα χεράκια μόνο, στο ματάκι σου. Έτσι, μόνο έτσι χανόταν αυτό το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Δεν γινόταν αλλιώς. Αυτά λοιπόν, άντε να πάρει και κανένα άλλο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-2-87 και 3-8. Είπαμε για μαγειρική, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα με... πάντα όλα είναι η εκπομπή. Και για ζητήματα ερωτικού περιεχομένου. Δεν είμαστε και για αυτά, γιατί είμαστε γνώστες. Λοιπόν, εντάξει, ο Θανάσης περισσότερο γιατί είναι και 2-3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Εντάξει, είναι λογικό, αλλά και εμείς εντάξει, ό,τι μπορούμε. Και για Φίβο Δελβοριά μπορώ να σου πω μαθές, φίλε. Ωραίος, μ' αρέσει. Πήγα το Σάββατο παιδική παράσταση, μουσικοθεατρική, δυνατός. Και είχε μια πανέμορφη τραγουδίστρια δίπλα του, φίλε. Έχουμε φίλο, βεβαίως. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ο κύριος Θανάσης. Τι κάνετε. Τι κάνετε, αγαπητέ μου, πώς είστε. Μια χαρά πετύχατε τώρα του στόχου σας. Τι άλλο θέλετε, έτσι. Τώρα θέλω, φίλε, μια άδεια να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχουμε ακόμα λίγο. Εγώ ακόμα δεν θέλω άδεια. Όχι. Άμα δεν στρώσει καιρό, τι να την κάνω την άδεια. Να ξεκινήσουμε από το μαγικό χώρο του. Το NBA. Καλαθοσφαίριση. Α, μπασκετικό σφαίρις. Ναι. Το αποτέλεσμα βέβαια που συντάραξε την Ελλάδα και που όλοι οι Έλληνες βγάλανε το ένα και μοναδικό αποτέλεσμα, γιατί στην Ελλάδα όταν γίνονται τέτοια πράγματα πάντα θα υπάρχει δόλος. Η χώρα όμως έμαθε να σκέφτεται οι πολίτες της έτσι, οπότε δεν γινόταν διαφορετικά. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Το αποτέλεσμα. Ξέρετε ποιο άδειο, άμα δεν έχετε καταλάβει. Για τα τρίκαλα λες τώρα. Ναι. 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 Ναι, για πείτε μου λίγο. Κοίταξε, εγώ μόνο το αποτέλεσμα έμαθα και ότι ήταν το ναι. μοναδικό σενάριο με το οποίο παρέμενε ο Πανιώνιος. Ούτε μπασκετικός είμαι, ούτε πολύ τα ξέρω, ότι, ούτε είδα τα μάτια τα λοιπά. Οπότε άποψη δεν μπορώ. Τι είπες κατευθείαν. Ότι κοιμήθηκε ο Θεός, εντάξει, ναι. Κοιμήθηκε ο Θεός. Η μία ομάδα παίζει χωρίς άγχος τα τρίκαλα. Και παίζουν για τον εγωισμό τους, για το συμβόλαιό τους. Και ότι βγει. Πετάνε την μπάλα και ότι βγει. Δεν τους κατηγορείς κανένας για τίποτα. Ναι. Οι άλλοι όμως πετάνε την μπάλα και η μπάλα πρέπει να μπει. Πόσο είναι ικανή στο πρέπει η ομάδα του Κορύβου να κερδίσει ένα μάτι? Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ικανή. Ακριβώς. Αυτό όμως που είναι κάτι το φυσιολογικό. Ένα 5% των Ελλήνων το βάλαμε στο μυαλό. Οι άλλοι όλοι φυσικά βάλανε όλο το άλλο το μαγικό σενάριο. Το στημένο, το έτσι, το αλλιώς. Το πόσο δύσκολο είναι όταν πρέπει να κερδίσεις ειδικά στόχο που είναι πολύ σημαντικός, το πόσο δύσκολο είναι ψυχολογικά, αποδείχθηκε. Βέβαια δεν θα το παραδεχτούν το 95% των Ελλήνων, γιατί έτσι μας βάθα να σκεφτόμαστε. Πάμε στα ευρωπαϊκά. Ναι. Δεν έχει γίνει και στο Europa και στο Champions League μέχρι στιγμή. Δεν έχει φτάσει παιχνίδι στην παράταση, ναι ή όχι? Στο Europa League έφτασαν δύο παιχνίδια. Επειδή τις κυνηγούσα τις παρατάσεις, τα σκορ παρατάσεων. Το Salzburg Marseille 2-0 και πήγε ναι. παράταση. Και στη ναι, φάση ναι. των ομίλων, όχι στη φάση των ομίλων, στους 32, το Victoria Plzeň Sporting Λισαβόνος είχε πάει στην παράταση. Η Ρεβάν στη Τσεχία. Στο Champions League όντως δεν είδαμε παράταση. Κοίταξε, αυτό το μάτι το τελικό που έρχεται, το προέστημά μου μιλάει για μάτι στην παράταση. Για παράταση, εντάξει, ναι. Ναι, καθόλου ναι. απίθανο. Και θα βάλω ένα ευρώ στην ισοπαλία στο 0-0.
Στο 0-0 γιατί... κιόλας. Στον πονόματο. Στο 0-0. Λόγω Σιμεώνη. Ναι, γιατί θεωρώ ότι η Ατλέτικο πρώτα θα κοιτάξει το 0 και μετά, αν θα βάλει ένα γκολ, είναι τέτοια ομάδα. Παίζει με αυτό το σπίτι. Ναι. Εγώ πάλι είμαι μεταξύ 1-1 και 1-2. Στην εφημερίδα 1-2 έδωσα, νομίζω ότι θα έχει γκολ και από τις δύο πλευρές το παιχνίδι. Για την Ατλέτικο βασικά είμαι σίγουρος ότι θα σκοράρει. Η Μαρσέικ πίσω είναι για τα σκυλιά. Έχει για ταλέντο σκυλιά, μπροστά, αλλά πίσω είναι πολύ... Δεν το έχω δει, δεν την έχω και κοίταξε, είναι παιχνίδι. Πολύ σημαντικό στοιχείο του τελικού του ρεπορτάζ, γιατί η Μαρσέικ έχει πολλούς αμφίβολους και μεταξύ αυτών είναι και ο Παγιέ που είναι παίκτης MVP. Δηλαδή, αν δεν παίξει ο Παγιέ, είναι άλλη ομάδα η Μαρσέικ. Πάντως αυτοί ίσως να έχουν μεγαλύτερο στρες και άγχος γιατί γίνεται μέσα στην έδρα τους. Ναι. Με έναν κόσμο που θυμίζει η Ελλάδα που πρέπει να το πάρει και θα έχει λίγο... Θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, θα έχει ενδιαφέρον. Ξέρεις, η Μασαλή κιόλας είναι ακόμα πιο κοντινή προς τους Έλληνες από τους υπόλοιπους Γάλλους. Είναι πολύ πιο, επειδή είναι μεσογειακός λαός και έχουν και πολλές προσμίξεις από Βόρεια Αφρική σε επίπεδο κατοίκων στην πόλη, είναι... Θυμίζοντας αρκετά Ελλάδα το κλίμα στο Βελοντρόμ και στη Μασαλία. Πάντως μπορεί να γίνει το ανάποδο και να δεις κανένα παιχνίδι με πολλά γκολ και όπως... Καλά, ναι, μπάλα είναι όλα πιθανά εδώ. Όπως δεν το περιμένει. Σωστά. Το αγγλικό πρωτάθλημα Νίκο Παπαδόπουλε τελείωσε. Πάλι από πάνω σου, πάλι από πάνω σου ρε φίλε, τι να κάνω. Και τελείωσε με τους γραφικούς Έλληνες μη οπαδούς της Λίβερπουλ να μιλάνε γραφικά όλη την εβδομάδα. Κέρδισε την Brighton, ξέρω εγώ. Βέβαια σήμερα δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Πάντως γίνανε και μαγικά στο παιχνίδι αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Έπρεπε να πιάσουν 5 φορές την μπάλα με το χέρι αντίπαλοι ή να ανατρέψουν 7-8 φορές για να δοθεί πέναλτι. Κάτι που έγινε και στο μάτι με τη Στόου που έληξε 0-0 Νίκο Παπαδόπουλε. Δεν είναι καλή διετησία, λες δηλαδή. Ναι. Και αποδεικνύεται Νίκο Παπαδόπουλε ναι, ότι ναι. Καλώς δεν πηγαίνουν οι Άγγλοι διαιτητές εκεί, γιατί ρε φίλε έχουν καταδύσει γραφική σε τέτοιου είδους ναι. Περιστατικά. Στο Μουντιάλο τους δεν θα υπάρχει Βρετανός διαιτητής για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Και ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι τους βλέπουν και άλλοι και παρασύρονται και σαν ίδια λάθη, όπως οι διαιτητές στο Manchester City Liverpool ή στο Ρώμα Liverpool. Παρασύρονται και αυτοί από αυτά τα λάθη, κατάλαβες. Τώρα είναι, σου λέει ωραία και είναι κακά παραδείγματα οι Άγγλοι διαιτητές για αυτούς τους διαιτητές, Θανάση μου. Κατάλαβες. Αλλά να προσέχω τι λέω, μήπως έρθουν τίποτα από αυτή τη Liverpool από κάτω και έχουμε θέματα. Είμαι κατεστημένο. Άντε βρε τώρα, δεν έχετε τα κάκαλα να παραδεχτείτε, εγώ το λέω, γιατί είμαι ρεάλ, με σμπρόξιμο έφτασα, αλλά όχι σε το δικό σου το σμπρόξιμο, γιατί και δύο με σμπρόξιμο φτάσεις αυτό το τελικό, αλλά άλλο το ένα το σμπρόξιμο και άλλο το άλλο. Νίκο Παπαδόπουλε, αλλά να προσέχω, μην έρθουν τίποτα παδιά από το σύλλεσμο από εδώ κάτω, ναι. Εγώ πάντως που δεν γουστάρω καμία από τις δύο, στον τελικό, επειδή δεν γουστάρω πιο πολύ τη Ρεάλ, αλλά επειδή θέλω να έχω και αντιπαλότητα με τον Νίκο εδώ πέρα, θα υποστηρίζω ο Λίβερπουλ. Θα είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που θα υποστηρίξω ο Λίβερπουλ. Είσαι United και θα υποστηρίξει Λίβερπουλ. Λίβερπουλ, φίλε. Ράντε πες από τον Νίκο. Έλα, εάν Νίκο Παπαδόπουλε είναι πέναλτι αυτό το γκολ που το δεν δίνει το πέναλτι, ναι, με τον Άρνοντ που δεν το κατάλαβαν ούτε οι ίδιοι ότι τελικά ήταν πέναλτι, αλλά το είδαμε εσύ. Από 7 κάμερες για να το διακρίνουμε. Εσύ μην πας τόσο μακριά. Εσύ πες μου ότι στο πρώτο λεπτό αυτό που γίνεται στο City Liverpool ότι δεν είναι φάουλ, ρε παιδί μου, εντάξει, και ότι ο διαιτητής, ας πούμε, παίζει Liverpool εκείνη την ημέρα. Η φάση του πρώτου λεπτού, αυτό που γίνεται, εξομαλύνει, μάλλον δεν χρησιμοποιώ την κατάλληλη λέξη, φτιάχνει ένα άλλο παιχνίδι με ένα άλλο σκορ. Εγώ δεν αμφισβήτης, άκουσε με λίγο. Εγώ δεν και εκείνο το παιχνίδι ναι. το γίνεται στο δεύτερο ημίκρονο. Ναι. Μία ομάδα η οποία έχει κάνει 46 γκολ. Ναι. Άσχετα από τι λένε. Μην πρώην Ολυμπιακίζεις και νυν Παοκίζεις. Με τα επικοινωνιακά τρίκ, πρόσεξε με, σου λέω, η ομάδα σου αυτή τη στιγμή έχει μπροστά μια τριπλέτα φωτιά, ευχαριστιέσαι να βλέπεις τη Λίβερπουλ να παίζει, η πραγματικότητα είναι αυτή, εγώ στο λέω παντελονάτα. Μπροστά η τύπη είναι φοβερή, εντάξει, και παίζεις και ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έφαγες μπρόξιμο ρε φίλε. Έτσι. Είναι η πραγματικότητα, έφαγες μπρόξιμο. Ρε Νίκο, σοβαρεύσου. Ρε Θανάση, τι. Τι μου τζόσκες εσύ ρε Παύλε τώρα. Ρε σοβαρευτείτε. Τι σοβαρευτείτε ρε. Φάσκελο. Τι σοβαρευτείτε. Θέλω να το καλά. Άστο. Πες μας για τον Άρη της καρδιάς μας. Ας το πάρουμε. Για τον Άρη δεν μιλάς, τερματίζεις δεύτερος να το κάνεις μούχτη. Για τον Άρη τι. Πάκο Ερέρα. Για τον Άρη. Πάκο Ερέρα.
προσωπικά εγώ δικιά μου άποψη, δεν πρέπει να φύγει ο Μυροφορίδης, δεν πρέπει να αλλάξει ο Σπάνος. Δικιά μου άποψη, έτσι. Αυτά είναι τετελεσμένα γεγονότα. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Κυλώνης. Δυστυχώς. Εντάξει, το τι θα κάνει αυτός είναι αυτό που λένε με τον παρά μου και την κυρά μου. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Δικαιούνται όλοι όσοι πετυχαίνουν έναν στόχο, δικαιούνται την επόμενη χρονιά να δουλέψουν για έναν και μοναδικό λόγο στο δικό μου το μυαλό. Ξέρουν τα αποδυτήρια και αυτούς τους παίκτες που πετύχαν το στόχο. Ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν για την επόμενη κατηγορία. Καλός ή κακός, αυτοί ξέρουν. Και να σου πω και κάτι. Έλα. Εάν δεν υπήρχε και ο Μυροφορίδης, τα αποδυτήρια του Άρη θα ήταν σαν τα αποδυτήρια με τον Νίκο Αναστόπουλο. Πρώτα αυτός και μετά ο Σπανός κράτησαν φέτος την ηρεμία στα αποδυτήρια. Ακριβώς. Διότι κάποια παιδιά, σε δύσκολες συνθήκες, είναι κάποια παιδιά να λένε δεν παίζω και δεν παίζω και δεν παίζω. Δεν είναι, Θανάση, μέσα σε δύο μήνες γίνονται τα αποδυτήρια, Θανάση, να μην πω τι λέει. Δεν είναι μόνο το ότι κάποιοι δεν παίζαν, είναι και προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει η ομάδα στη λειτουργία της. Και μέσα προβλήματα της καθημερινότητας που δεν χρειάζεται να τα αναλύσω, μέσα σε αυτά είναι και το οικονομικό. Τα αποδυτήρια του Άρη φέτος είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τα αποδυτήρια ανέβασαν την ομάδα. Μία μέτρια ομάδα του 5, ποιοτικά, δημιουργικά. Μία ομάδα του 5 με καλά αποδυτήρια μπορεί να παίξει για 7 και 8. Μία ομάδα μέτρια η οποία έχει ποιότητα, η ίδια που δεν έχει αποδυτήρια, θα παίζει για 2, για 3. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, εντάξει. Καθένας έχει τη γνώμη του και την άποψή του. Ναι. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι τα αποδυτήρια είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας το να πετύχει μια ομάδα τους στόχους. Γιατί είναι 27 παίκτες, 25, είναι οι γιατροί, είναι οι προπονητές, είναι οι φυσιοθεραπευτές, είναι πολλά τα άτομα με πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, με εγωισμούς, με προβλήματα καθημερινότητας όπως λες, τα αποδυτήρια. Και οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν τους παίκτες και τα αποδυτήρια. Λάθος για μένα ο οποιοσδήποτε προπονητής και ο οποιοσδήποτε τεχνικός διευθυντής. Για μένα. Τώρα άλλος πληρώνει, άλλος τα κανονίζει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και πρόσεξε, και παίζει κάτι πολύ σημαντικό, επίσης πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, μεν τα αποδυτήρια άβατο, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η διαχείριση των όσων γίνονται και των ποιων πραγμάτων θα βγουν και ποιων όχι. Και εδώ δεν πετύχανε σε αυτό το κομμάτι, δεν πετύχανε. Εδώ δεν μιλάω μόνο για αυτούς, εδώ μιλάω και για το, εδώ μιλάω και για το δημοσιογραφικό κομμάτι. Όπα, τι ήταν αυτό. Ακούστηκε το καζανάκι. Θανάση, τι έγινε τώρα. Ωραίος. Καλός, κυμπάρης. Δεν άκουσα, συγγνώμη, τι είπε στο τέλος. Γιατί πάτησες το καζανάκι, γι' αυτό. Είχε φασαρία. Ναι, είχε φασαρία. Δεν είχε φασαρία, δεν άκουσα, ναι. Ήταν η επικοινωνία. Ήταν η επικοινωνιολογία της Λίβερπουλ, ήταν που πήγε κάτω, down the toilet. Κοίταξε να δεις, εάν θέλεις να κερδίσεις κιόλα, στοιχηματικά, βάλτε 3-1 σκορ, με έναν από τους τρεις που θα σκοράρουν να είναι ο Φιρμίνιο. Είναι μια ευγενική προσφορά από μένα για σένα. Πόσο δίνει, άμα αξίζει ρε φίλε να το παίξω. 3-1 σκορ με έναν παίκτη που θα σκοράρει το Φιρμίνιο. Αυτό πρέπει να το ψάξει. Είναι 3-1 κιόλας. Όχι, γίνεται. Το είχα βάλει στο πρωτάθλημα Liverpool City. Ναι, αλλά πρέπει να πετύχει το πρώτο γκολ. Το είχα πετύχει. Όχι, όχι. Έτσι, σκόρκαστ λέγεται. Σκόρκαστ λέγεται και πρέπει να βρει τον πρώτο σκορ και το ακριβές σκορ του αγώνα. Αυτό το είναι τέλειο. Όχι. Στον ΟΠΑΠ είχα παίξει σκορ. Άκουσε με 4-1 και ένα από τα 4 γκολ να πετύχει ο Φιρμίνιο. Είχε πετύχει το δεύτερο. Έτσι. Είχε βγάλει ο Πάπ τέτοιο στοίχημα. Μάλιστα, εντάξει, καλώς. Σπάνια παίζει ο Πάπ, γι' αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Μα αφού το έπαιξα. Εντάξει, δεν οκέι, στον ΟΠΑΠ. Και μάλιστα το έδινε ποσοστό 12-12,5 κάπου εκεί έβγαινε. Έτσι είναι σίγουρα θα υπάρξουν τέτοιοι συνδυασμοί. Θα υπάρχουν πολλά ειδικά στοίχηματα, ναι, λογικό είναι. Το 3-1. Εντάξει, στοίχημα στον τελικό της Αποστολή παίζει και η Κουτσή Μαρία. Δεν ανακοίνωσε παίκτη του στοίχηματος γενικά. Και είστε προσκεκλημένοι, μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε. Ξέρετε, κύριε Νίκο Παπαδόπουλο. Στο σύνδεσμο. Ναι.
Θες να σου δώσω και μια είδηση του πιεστηρίου τώρα που τέτοιο. Ότι στο τελικό η οδός Βερίας που, που είναι ο σύνδεσμος θα είναι κλειστή μόνο για τα Λιβερπουλάκια της Θεσσαλονίκης. Μην έχουμε κανένα δρόμο. Με τραπέζια, με μπειραρίες κτλ. Αυτό το γνωρίζουμε, κύριε Κυλώνη, μέρες πριν. Πώς είναι μέρες πριν, αφού εγώ ο άνθρωπος ο οποίος, στον οποίο έγινε τηλέφωνο για να το προωθήσει στον δήμαρχο, μπροστά μου ήταν όταν έκανε το τηλεφώνημα προχθές. Και το μπαρ απέναντι από το κλαμπ είναι νοικιασμένο. Μην έχουμε εντάξει, και το μάτς μισπού ότι είναι αγορασμένο. Μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο Ανάση. Το αγόρασε. Είναι νοικιασμένο. Έτοιμο να δεχτεί τον κόσμο να απολαύσει το παιχνίδι. Μην έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί μαθαίνω ότι είναι πολύ άγρια εκεί πέρα στο σύνδεσμο της Λίβερπουλ. Μην έχουμε κανένα θέμα. Όχι, τίποτα, κανένα πρόβλημα. Και τώρα μεταξύ μας, κι αν σου κάτσει που λένε, σου γιατί είναι να σου κάτσει. Γιατί αν δεν σου κάτσει... Ντανιέλε Αμοκάτσι, που παίζει παλιά στην Άιντρο Φραγκφούρτης. Αν δεν σου κάτσει και κάτι για το Μεγάλο Αμβούργο, σταμάτησε το ρολόι. Κάποιος δεν σταματούσε το ρολόι. Έπαιξε με τη φωτιά πολλά χρόνια, θα κεγόταν. Και κάτι στην κύριε Αλεξία. Αυτά τα πράγματα. Αλλά έμαθα μια άλλη ομάδα του Αμβούργου, πώς τη λένε, Κιέλο, πώς τη λένε. Άρα το Κιέλο, το Holstein Kiel, αυτή είναι το Κιέλο, είναι άλλη πόλη. Η άλλη ομάδα του Αμβούργου είναι η Ζανκτ Πάουλη, που είναι η ομάδα του λιμανιού. Κάποιοι με είπαν ότι είναι εκεί τριγύρω, γύρω από το Αμβούργο είναι και αυτή. Το Κιέλο, ναι, πιθανό, ναι. Δεν πειράζει, εντάξει. Πώς το λένε, θα περάσει και αυτή η χρονιά, θα περάσει, θα ανέβει το Μεγάλο Αμβούργο. Πάλι με χρόνια, πάλι δικό μας ήταν. Έγινε. Τα χρόνια είναι δύσκολα. Καλό βράδυ, Ανάση. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στα διαλυματάκια, όχι. Έλα. Fulham Derby County 2-0 στις καθυστερήσεις. Bray Wanderers, Waterford 2-2. Derry City, Dundalk 1-3. Cardiff Real Saragossa 2-0 με 10 Saragossa. Stjarnan Vikingur 2-2. Τελικά Servette Vitter 4-2 και Ολλανδία Ιρλανδία στο Euro Under 17 1-1. Στα πέναλτι προκρίθηκαν τα Ολλανδάκια. Στην Αγγλία γίνεται το Euro Under 17. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Βεβαίως. Έχουμε ξεπεράσει τα 4 λεπτά. Ένα σύντομο μαζεμένο βάλε. Και επιστρέφουμε και σε λίγο. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ. Και μπήκαμε με ωραίο κομμάτι. Δεν το ξέρω. 40 λεπτάκια μετά από τις 11. Θανάσης Κυλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ο Γιάννης Ζάτσης στη ρύθμιση. Να πω κλεισί ατάκα. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου για την ΑΕΚ και τον Λάζαρο Χρυστοδηλόπουλο. Ναι. Για Ολυμπιακό το οποίο Χρυστοδηλόπουλο. Στο Sport 24, αν λέμε και τις πηγές, με αποκλειστική δήλωση του Sport 24, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στην ΑΕΚ την καριέρα του. Και η αντίδραση της ΑΕΚ λέει: ο Λάζο έχει τελειώσει για μας, γιατί έχει μιλήσει εδώ και ένα μήνα, λέει, με άλλη ομάδα και γιατί δεν σέβεται την υπογραφή του στο συμβόλαιο που έχει με εμάς μέχρι το 2019. Από τη στιγμή που μίλησε με άλλη ομάδα, δεν υπάρχει για μας κτλ. Ο Λάζο Θεοδόλου, ο οποίος. Κάτσε, δεν σέβεται την υπογραφή, αφού ελεύθερο μένει. Έλατε. Ναι, γιατί λέτε μέχρι μας μέχρι το 2019. Δεν γίνεται. Άμα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2019, μόνο αν δικαιούται να μιλήσει 6 μήνες πριν τη λήξη. Τώρα μιλάμε για. Από το Γενάρη και μετά δικαιούται. Φυσικά και δικαιούται. Στον κενό Ολυμπιακό λένε ότι θα πάει. Ναι. Άξι. Στην ομάδα της καρδιάς του. Κοίτα, να σου πω τώρα κάτι. Απ' τη μια είναι η πλευρά της ομάδας η οποία σωστά πράττει και λέει ότι εμείς δεν θα πέσουμε τώρα στην ανάγκη κανένας ποδοσφαιριστή και δεν θα γίνουμε έρμεο τώρα. Στις απαιτήσεις του Χρυστοδουλόπουλου και του Χρυστοδουλόπουλου. Λοιπόν. Απ' την άλλη, όμως, ρε φίλε, ο Λάζαρος ήταν ίσως ο καλύτερος σου παίχτης φέτος, ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά και πρέπει να τον κρατήσεις. Και όταν. Και δεν μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο όπως ο Μελισανίδης που έχει πρόβλημα ρευστότητας. Δόξα τω Θεώ, λεφτά έχει. Βέβαια, για να ξέρετε, η ΑΕΚ δεν έχει φτιάχτη με τα τρελά χρήματα. Έτσι. Δεν έχει ρίξει τα τρελά πακέτα ο Μελισανίδης. Ναι, ρε, ποια τρελά πακέτα, εντάξει. Το αντίθετο κιόλας. Έχει με όμως... το χαμηλότερο δυνατό κόστος πήρε πρωτάθλημα. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή ήταν. Του έκατσε κουτί. Του εδώ το Sport 24 λέει ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Λάζαρο και αυτός είπε: λέει, τις τελευταίες ώρες δέχομαι αρκετές πιέσεις για να ανανεώσουμε την ΑΕΚ, αλλά με απειλές ούτε χτίζεται εμπιστοσύνη ούτε υπογράφεται συμβόλαια. Λυπάμαι πολύ, αλλά με αυτές τις συνθήκες σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συνεχίσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Και λέει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναμένεται πλέον η επίσημη θέση της ΠΑΕΑΕΚ, η οποία μέχρι σήμερα λέει επιμένει πως ο Χρυστοδηλόπουλος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τη δέσμευση που έχει υπογράψει στο συμβόλαιό του για συν ένα χρόνο παραμονής. Α, ήταν ένα συν ένα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς αυτά τα ένα συν ένα κατά πόσο ισχύουν και είναι λίγο μπερδεμένη και η κατάσταση. Πάντως είναι είδηση επί του πιεστηρίου.
το διαφαινόμενο διαζύγιο, το οποίο βέβαια βρωμούσε σιγόβραζε εδώ και αρκετό καιρό μεταξύ ΑΕΚ και Λάζαρου Χριστοδουλόπου, που ήταν ο MVP της φετινής ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ, επειδή είμαστε ακριβώς ένα μήνα πριν την σέντρα του Μουντιάλ, έχουμε σήμερα 14 Μαΐου, το αποχαιρετάμε μάλιστα 15 λεπτά. Σε ένα μήνα ακριβώς 14 Ιουνίου, ξεκινάει 5η 14 Ιουνίου, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, ξεκινάει το Μουντιάλ και είχαμε σήμερα την ανακοίνωση της 23ης με την οποία θα πάει στην Ρωσία ή Βραζιλία. Ο Τίτη. Ο Τίτη ή Τίτε, έτσι είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σελεσάο. Με απώλεια της τελευταίας στιγμής πολύ σημαντική τον Ντάνι Άλβες, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά με την Παρή και θα μείνει και αρκετούς μήνες εκτός. Ο Νεϊμάρ, παρόλο που προέρχεται από μεγάλη τσαπραξία, προφανώς και είναι στην αποστολή. Στη θέση του Ντάνι Άλβες πήρε τον Ντανίλο της Manchester City και τον Φάγκνερ της Corinthians, ενώ στα αριστερά μετά τον Μαρσέλο, που θα είναι η πρώτη επιλογή, έχει πάρει τον Φιλίπε Λουίς της Ατλέτικο, ο οποίος έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του, και όχι τον Αλεξάνδρο της Γιουβέντους, τον άφησε έξω. Για τέταρτο στόπερ πήρε τον Πέδρο Ζερομέλ της Γκρέμιο, και αυτοί που τελικά έμειναν εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή είναι ο Ταλίσκα, ο μεσοπιθετικός της Μπεσίκτας, και ο Γουίλιαν Ζοζέ της Σοσιεδάδ. Να δείξουμε μια ματιά στην αποστολή της Βραζιλίας. Από τους τερματοφύλακες πήρε τον Άλισον Μπέκερ της Ρώμα, ο οποίος θα είναι και ο βασικός εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Νομίζω την αξίζει την θέση κατά τα δοκάρια. Ο Κάσιο της Κορίνθιανς και ο Έντερσον Μωράες στη Manchester City, οι άλλες δύο επιλογές στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Από αμυντικούς έχουμε Τιάγκο Σίλβα Παρίς Ζερμέν, Μιράντα Ίντερ, Μαρκίνιος Παρίς Ζερμέν, Πέδρο Ζερομέλ Γκρέμιο, Ντανίλο Manchester City, Μαρσέλο Ρεάλ Μαδρίτης, Φάγκνερ Corinthians και Φιλίπε Λουίς Ατλέτικο Μαδρίτης. Από μέσους έχουμε Κασεμίρο Ρεάλ, Φερναντίνιο Manchester City, Ρενάτο Αουγκούστο που παίζει στην Γκουάν του Πεκίνου στην Κίνα, ο Παολίνιο της Μπαρσελόνα, ο Φρέντ της Αχτάρ και ο Βίλιαν της Τσέλσι. Και από επιθετικούς έχει τον Νεϊμάρ, τον Φιλίπε Κουτίνιο, τον Γκαμπριέλ Ζέζου της Manchester City, τον Τάισον της Αχτάρ, τον Ντόγκλας Κώστα τον αριστερό εξτρέμ της Juventus και τον Ρομπέρτο Φιρμίνο της Liverpool. Αυτά για την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας, που και ο Νταβίντ Λουίς είναι εκτός αποστολής, αλλά ο Νταβίντ Λουίς έχει τραυματισμό που τον έχει κρατήσει εκτός αρκετό διάστημα φέτος. Έπαιξε και γενικότερα λίγα μάτς πρωταθλήματος, γι' αυτό και έμεινε εκτός αποστολής της Σελεσάο, η οποία σύμφωνα με τους Book είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του έκτου, αν το πάρει, παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Λοιπόν, ενώ έχουμε και την ανακοίνωση της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με την οποία επισημοποιεί την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Σκουάντρα Τζούρα από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, από τον τεχνικό της Zenit, από τον μέχρι πρώτην τεχνικό της Zenit, ο οποίος χθες έλυσε το συμβόλαιο με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης μετά την κάκιστη σεζόν που έκανε. Τερμάτισε πέμπτη στο ρωσικό πρωτάθλημα. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, μια αμφιλεγόμενη προπονητική προσωπικότητα, ήταν επεκταράς, αυτό είναι καθολικά αποδεκτό, αλλά όσον αφορά τις προπονητικές του δυνατότητες, διήστανται οι απόψεις. Έχει επιτυχίες, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι σαν προπονητής δεν λέει πολλά πράγματα. Πάντως είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά θα δουλέψει σε εθνική ομάδα. Κράτα το, Γιάννη, κράτα το. Έχει καθίσει δύο φορές στον πάγκο της Ίντερ. Έχει δουλέψει επίσης σε Φιωρεντίνα, Λάτσιο, Manchester City, Γαλατά Σαράι και Zenit. Φαντάζομαι τι λεφτά έχει μαζέψει από όλες αυτές τις ομάδες. Ο Μαντζίνο, ο οποίος αντικαθιστά τον Τζιανπιέρο Βεντούρα, που ήταν ο προπονητής που ουσιαστικά έχασε την πρόκριση στο Μουντιάλ για τους Ιταλούς. Μέχρι πρώτον ήταν υπηρεσιακός ο Λουίτζι Ντι Μπιάτζιο. Και έχει σαν βασικό στόχο αρχικά να επαναφέρει την Ιταλία να έχει μια καλή πορεία στο Nations League, το νέο τουρνουά, επίσημο τουρνουά που ξεκινά η UEFA τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στο οποίο θα συμμετέχει και η εθνική μας ομάδα, και φυσικά να την επαναφέρει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Στο Κατάρ δηλαδή, το 2022. Μάλιστα. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2020, το οποίο θα πρωτοτυπήσει, καθώς θα διεξαχθεί σε 12 διαφορετικές χώρες και μία από αυτές θα είναι και η Ιταλία. Πού είναι ο Γιάννης, τώρα που τον χρειάζομαι όμως. Ο Γιάννης, ο Ζάτσης εννοείς. Γιάννη μου! Πήγε ο Ζάτσης. Αυτά. Είπαμε και τη Φενέρμπαχτσε ότι με την εφτάρα που ρίξε νωρίτερα στην Ουραγό Καρντεμίρ Καραμπούκ διατηρεί πλέον ελπίδες ακόμα και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
εφόσον η Γαλατά του Ιγκόρ Τούντορ ιτηθεί την τελευταία αγωνιστική στην Σμύρνη από την Κεζντέπε, η οποία ανέμενε αδιάφορη βαθμολογικά, αλλά είναι από τις καλές ομάδες του τουρκικού πρωταθλήματος. Αν χάσει η Γαλατά και η Φενέρ, που λογικά θα κερδίσει εντός έδρας με αδιάφορο παίζει, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων, η Φενέρ θα τη κλέψει στο νήμα τον τίτλο. Για βάλω το Γιάννη. Πάντως, όπως και να έχει. Και είναι αυτό αφορά και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η Φενέρμπαχτσε, η οποία λογικά τερματίσει στην δεύτερη θέση, θα πάει στα προκριματικά του Champions League, είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Με την οποία είχε βρεθεί αντιμέτωπος και στο παρελθόν. Για να μας ανοίξει λίγο μια διαφορετική ενότητα ο Γιάννης Ζάτσης, που δεν έχει σχέση με τον ποδόσφαιρο, αλλά επειδή είναι τέτοια μέρα, αξίζει να το αναφέρουμε. Ξέρω. Λοιπόν, σαν σήμερα. Πέθανε σαν σήμερα, 14 του Μάη, πριν από 20 χρόνια. Έτσι που ξεκινάμε με το πέθανε, ρε φίλε, είναι λες και μα έφυγε ένας άνθρωπος πριν από λίγες ώρες. Απεβίωσε. Ξεκινά το σαν σήμερα. Σαν σήμερα, λοιπόν. Βάλε το διαβάζω, ρε Θανάση. Ναι, ρε φίλε, με το πέθανε, όταν ξεκινάς λοιπόν, με πέθανε, είναι ότι τον χάσαμε τον άνθρωπο. Εντάξει. Ο εμβληματικότερος, νομίζω, Αμερικανός ερμηνευτής. Διαφωνώ κάθετα, αλλά εντάξει. Για μένα είναι. Έλα, ρε φίλε, είναι, τον βάζει πάνω από τον Elvis. Ναι. Όχι, ρε, τον βάζω. Σε παρακαλώ, τον βάζω. Τώρα, ναι. Τον βάζω. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ τον βάζω. Εντάξει, στα δικά μου μουσικά γούστα. Η Ιεροσιλία. Γιατί είμαι, παρόλο που ήταν. Και εγώ τον γούσταρα το Σινάτρα. Αλλά μένα, εντάξει, ο Elvis, φίλε, έφερε επανάσταση. Ο Σινάτρα δεν ήταν επαναστάτης. Λοιπόν, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του, αυτό το οποίο παίζει. Το That's Life. Ταιριάζει πάρα πολλά πράγματα γενικότερα. Που έχουν γίνει και πιο παλιά, που έχουν γίνει και προσφάτως. Λοιπόν, αν σήμερα έφυγε πριν 20 χρόνια, ένας άνθρωπος που σημάδεψε τη μουσική σκηνή παγκοσμίως, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα θα λέγαμε, έτσι, γιατί για όσους δεν γνωρίζετε, ο Φρανκ Σινάτρα είχε σχέση με τη μαφία, φίλε. Ναι, ναι, και υπήρχε, το διάβασα το πρωί. Και υπήρχε μια σχέση έτσι αλληλοσεβασμού και αλληλοθαυμασμού με τη μαφία. Ήταν ιταλικής καταγωγής. Ήταν ιταλικής καταγωγής και μάλιστα είχε διαβάσει μια δήλωσή του, σήμερα το πρωί κιόλας που κοιτούσα ένα κείμενο, που είχε δηλώσει ο Σινάτρα, λέει, ότι θα προτιμούσα, λέει, να είμαι αρχηγός, λέει, στη μαφία, παρά, λέει, να γίνω πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει. Και οι μαφιόζοι, λέει, κολακεύονταν από τη σχέση που είχαν μαζί του λόγω της φήμης που είχε το όνομα του, παιδί μου. Και μάλιστα τους είχε ζητήσει να στηρίξουν την υποψηφιότητα του JFK, προκειμένου να ελαφρύνει τις διώξεις απέναντί τους. Και αυτοί στήριξαν JFK. Μάλιστα. Αγαπημένος. Φρανκ Σινάτρα. 800 παιδιά από εδώ και από εκεί κι αυτός. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Δεν πρέπει να παντρεύτηκε ποτέ. Νομίζω ότι παντρευτεί. Αλλά πρέπει να κάνει πολλούς γάμους. Είχε κάνει, ναι. Νομίζω ότι είχε κάνει 4 γάμους. Ναι, δεν έχουν εκεί. Οι περιορισμοί κιόλας δεν έχουν τους γάμους μέχρι 3 και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι όπως εδώ. Ναι, εκεί, άμα είναι, παντρεύτηκε 7 και 8 και 9. Ο Μικρούτσικος πάρτι θα έκανε. Ράντιζε. Αλλά το Μικρούτσικο του πέταξε κόβει στους 3 με τη Ρουμπέση. Κατάλαβες. Ωραίος είναι, καλός είναι, αγαπημένος είναι και εσείς τα νέα παιδιά. Που ακούτε αυτά τώρα τα χαζοτράγουδα που βγαίνουν, τα οποία είναι του ένα μήνα, του δύο μηνών. Καθίστε και ακούστε λίγο και αφαιρέστε λίγο χρόνο σε αυτή τη μουσική. Αξίζει να ακούτε αυτή τη μουσική. Εντάξει. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να σας τη μάθει κάποιος. Εγώ, ας πούμε, μόνος μου έτυχε να πέσω πάνω σε αυτά τα τραγούδια και να άρχισα να τα μαθαίνω και να τα ακούω κτλ. Βάλτε λίγο στη συλλογή σας, στη μουσική συλλογή σας και τέτοια κομμάτια. Όχι μόνο το θέλω να σε ξαναδώ, να μου πεις και να σου πω. Πάνω κι άμα, ωραίο τραγούδι και αυτό βέβαια. Εντάξει, αλλά ο Φράγκ είναι. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Εγώ είμαι του Elvis, φίλε. Δεν με... Να σου πω κάτι, ωραία σαν αριθμό. Καλά, δεν λέω ότι είμαι fan club Elvis και τα λοιπά, αλλά τον... επειδή το πήγε σε Αμερικανό, ναι, και είπε και τη λέξη ερμηνευτή. Βάλε Elvis, βάλε. Γιατί Elvis και οι δύο δεν συνέθεταν κομμάτια, ήταν ερμηνευτέ. Κατά βάση. Killing me softly, βεβαίω. Λοιπόν. Killing me softly, ωραίο. Και αυτό Frank Sinatra. Εμένα πάλι, αν και έχει γίνει σούπα. Το My Way δεν είναι, λέει, σαν τετριμένα θα σου πω. Δηλαδή, αν μου έλεγε ποιο κομμάτι του Σινάτρα θες να ξανακούσεις. Το πρώτο είναι το That's Life. Εντάξει, είναι, παιδί μου, όντως, δηλαδή. That's Life, ξεκάθαρα. Είναι, ρε φίλε, το τραγούδι στο οποίο, αν το προσέξει στους στίχους και τα λοιπά, αποτυπώνει τη ζωή, όπως μπορεί να πηγαίνει με τα πάνω της και τα κάτω της. Και τον τρόπο. Και τον τρόπο. Τον τρόπο είναι τούτον. Τον τρόπο είναι τούτον. Μου βγαίνει και το κυπριακό που γύρω. Τι να κάνουμε, εντάξει, μέσα μου είναι, δεν κρύβεται. Εντάξει, το περιορίζω όσο μπορώ, αλλά θα βγει κάποια στιγμή. Σου δείχνει και τον τρόπο, λοιπόν, γέμ μου, πρέπει να προσεγγίσεις τη ζωή. Κατάλαβες, λοιπόν, ότι θα πέσεις και κάτω, θα συρθείς κάτω, ναι, 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 για διαφορετικούς λόγους, αλλά είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι προσωπικά, είτε είναι οτιδήποτε και θα πρέπει όμως ξανά ξεφιλέ να ανέβεις πάνω. Τώρα μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα που έχει αποχωρήσει από τη ζωή, τέτοιο. Ο Τζίτζι Μπουφόν αύριο το μεσημέρι, στις 12.30, ώρα Ελλάδας,
θα δώσει συνέντευξη τύπου στο Τωρίνο, εκεί όπου αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Λοιπόν, στα 41 του. Ναι, θα δώσει συνέντευξη τύπου λέει, 12.30 αύριο, 15 Πέμπτου, στο Juventus Stadium. Εκεί λέει που το Σάββατο στις 19 του μήνα στις 4 το μεσημέρι, ο Μπουφόν θα αγωνιστεί στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Θα είναι και ευχέστα τίτλου της Juventus, η οποία χθες με την ισοπαλία στο Ολύμπικο κόντρα στη Ρώμα κατέκτησε και μαθηματικά το 7ο συνεχόμενο σκουντέτο Ιταλίας. Η Juventus, η οποία παίζει με την Ελλάς Βερόνα, που είναι υποβασμένη. Είναι το μοναδικό μάτς που θα γίνει Σάββατο. Όχι, όχι, είναι το μοναδικό τρόπο. Μουντιάλ πήρε, εγχώρια πήρε τα πάντα. Αλλά. Euro πήρε, όχι. Euro δεν πήρε, όχι. Κάτσε εσύ. Euro Ιταλία έχει να πάρει από τη δεκαετία του 60, νομίζω. Αυτός, παλιά. Ο τελευταίος τελικός Euro που έπαιξε ήταν με την Γαλλία στην Ολλανδία. Που του φέρμαρε ο Τρεζεγκέ. Του φέρμαρε. Ε, το θυμάσαι Τρεζεγκέ. Νταβί Τρεζεγκέ, παιχνίδι. Φίλε, έξαλα πανηγύρια. Πληρώθηκε. Εντάξει, εγώ είμαι. Όχι, δεν είχα παίξει. Αλλά είμαι γαλλόφιλος λόγω. Γενικά του Γάλλου. Τους παραδέχομαι σε πολλά θέματα. Είσαι πολύ ρηχό. Γιατί? Είσαι χιδαίος. Με το φε. Με το φε, τους φέρμαρ. Το φέρμαρ, φίλε, σημαίνει ότι κλείνεις. Τους φέρμαρ. Φερμέλα αμπίς. Κλείς το στόμα. Φερμάρ, αυτό σημαίνει. Κλείνω κάτι. Τους έτσι στο σπίτι, ρε φίλε. Μάλιστα. Το γκολ της Ιταλίας, ποιος το είχε βάλει, θυμάσαι? Εδώ, κουιζάκι, τα επόμενα 5 λεπτά που θα τέτοιο. Ποιος είχε βάλει τον γκολ? Euro 2000. Που ήταν στην διοργάνωση Ολλανδία-Βέλγιο, τελικώς είχε γίνει στο Ντεκάιπ του Ρότερνταμ. Μπατιστούτα, ποιο μπατιστούτα. Στα χαμένα είμαι. Όπω αυτή είναι η ίστανη καταστρέψη. Λοιπόν. Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο. Όχι. Ο Μπάτζιο δεν ήταν σε εκείνη την αποστολή τη Σκουάντρα Ζώνα, νομίζω. Ήταν γνωστό ποδοσφαιριστής. Ποιο είχε βάλει τον γκολ τη Ιταλία. Ο Αλεσάνδρο Ντελπιέρο. Όχι. Ούτε ο Ντελπιέρο. Δεν το στέλνει ο Νίκο, δεν είναι ο Ντελπιέρο. Θα βοηθήσω όμω. Ο Πέπε Σινιόρι. Όχι! Το επίθετό του ξεκινάει από Ντελ. Αλλά δεν είναι ο Ντελπιέρο. Ντ'Αλεσάνδρο. Δεν υπάρχει, όχι. Ντ'Αλεσάνδρο είναι Αργεντινός Σαραγώσα. Ντελίμπασιτ. Λοιπόν, πού το θυμήθηκε. Ντελβέκιο, ναι. Ο Μάρκο Ντελβέκιο, φίλε. Είχε κάνει το 1-0 για την Ιταλία με κεφαλιά. Ισοφαρίζει ο Βιλτόρ. Βιλτόρ. Ναι, ο Σιλβέν. Μετέπειτα είχε και ο Παναθηναϊκό, έτσι. Τι είχε κάνει? Όχι, ο Γκουβού ήταν. Όχι, ο Βιλτόρ ήταν στη Λιόν. Πόπο, η Νίστα μου ήταν. Βάλε πάλι. Ντελβέκιο. Λοιπόν, Μάρκο Ντελβέκιο είναι ο επιθετικός της. Ναι, όντως έτσι είναι δύο λέξεις. Ντελβέκιο. Μάρκο Ντελβέκιο. Ρώμα, όχι Φιωρεντίνα. Νίκο, μια γράφει κάτι σωστό, μια γράφει κάτι λάθος. Λοιπόν, στη Ρώμα έκανε κυρίως καριέρα ο Ντελβέκιο μαζί με Μοντέλα. Ήταν η τρίτη επιλογή της Ρώμα στα φορ. Λοιπόν, είχε σοβαρήσει ο Σιλβέν Βιλτόρ της Άρσεναλ. Και το γκολ ξαφνικό θάνατο το είχε βάλει ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Ο οποίος από πού έχει καταγωγή. Δεν είναι 100% Γάλλος. Αλγερινός τι είναι? Όχι. Βραζιλιάνος, Μεξικανός, Κολομβιανός, Περουβιανός, Χιλιανός. Όχι. Τι? Εντάξει, έχεις πει όλη τη Λατινική Αμερική. Αργεντίνος. Ναι. Αργεντίνο. Έχει αργεντίνικη καταγωγή. Ναι. Αυτά. Ναι, δώσε, ναι, λίγο, ναι, δώσε, ναι, λίγο, ναι, δώσε, ναι, λίγο, ναι, δώσε, ναι, λίγο, ναι, δώσε, ναι, λίγο. We're caught in a trap. I can't walk out. Αυτό νομίζω είναι το κορυφαίο του. Ναι. Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό ρε φίλε είναι ανατριχίλα. Να, εγώ τώρα σιγά-σιγά τρίχα. Ναι, όχι. Με αυτό το κομμάτι. Ερωτεύτηκες. Όχι, αλλά είναι δυνατό. Δώσε το λίγο ρατζόνι, να το βουλώσουμε κι εμείς. Λοιπόν, σιγά-σιγά. Και ένα επίσης από τα πολύ καλά του τραγούδια και αγαπημένα μου, αλλά είναι τραγούδι εποχής. Είναι το. Του Σινάτρα, λες τώρα ή του Elvis? Του Elvis. Του Elvis. Του Elvis. Του Elvis. Ο Elvis Presley. Ο Elvis του Elvis. Ο Elvis Presley. Πρεσλεϊδη. Το τέτοιο, το χριστουγεννιάτικο. Blue Christmas without you. Blue Christmas without you. Δεν μου έχετε. Δεν το ξέρεις. Γιάννη, βάλτε το. Βάλτε το, πολύ. Φέρμα ρέτονα. Λοιπόν, μέχρι να το βρει ο Τζόνι, να δώσουμε μια είδηση ότι στον πρώτο τελικό του Challenge Cup στο handball ανδρών η ΑΕΚ έχασε με βαρύ σκορ στη Ρουμανία από την Ποτάισα με 33-22. Η ρεβάνς γίνεται την ερχόμενη Κυριακή στο ΆΚΑ. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να ανατρέψει διαφορά 11 τερμάτων η Ένωση, η οποία κυνηγά ένα ακόμα τίτλο φέτος. Και στα τελικά της ημέρας, Fulham Derby County 2-0, η Fulham η οποία προκλήθηκε στον τελικό της Championship, για άνοδο στην Premier League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Middlesbrough, Aston Villa. Μιλάμε για το match που είναι το πιο ακριβό match στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έτσι. Όποια ομάδα κερδίζει τον τελικό ανόδου από την Champions στην Premier League,
έχει με το που παίρνει την πρόκριση για την Premier League, βάζει τσέπη απευθείας 100 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω τηλεοπτικών. Είναι το πιο ακριβό μάτς. Ούτε το Τζόκερ. Στον πλανήτη. Το πιο ακριβό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Όσον αφορά τα κέρδη τα οποία προκύπτουν για τον νικητή. Λοιπόν, Bray Wonders, Waterford 2-2, Derry Dandal και 1-4 και Κάδη Σαραγώσα 2-0 τελικά. Σε εξέλιξη στις καθυστερήσεις, Στιάρναν Βίκινγκουρ 3-2. Να κλείσουμε ακούγοντας Elvis. Αυτό ή να βάλουμε άλλο. Σήμερα δεν βιάζεσαι. Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Το ξέρεις, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλεις από Elvis και θα κλείσουμε με αυτό το Elite Less Conversation. Αυτό θα βάλεις. Που είναι πολύ δυνατό έτσι. Κάτω, να φύγετε έτσι δυνατά για το δευτεριάτικο βράδυ σας. Ό,τι πάτε να κάνετε, να κοιμηθείτε, να κάνετε ό,τι να κάνετε. Απάτε να το κάνετε δυνατά και με φόρα. Λοιπόν, όσοι στείλατε μηνύματα για τον. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, η εκπομπή γενικά χαραμίζεται που δεν είναι τηλεοπτική. Ναι, πραγματικά. Ναι, ρε φίλε, πιο ραδιόφωνο. Πιο ραδιόφωνο. Χαράμι εντελώς δηλαδή. Εδώ δηλαδή γίνονται πράγματα και θάματα. Θα μας είχαν πάρει σηκωτούς, θα μας είχαν πάρει. Ναι, 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 ναι. Rock and roll fast. Τα λέμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ κλασικά, Μπαλαντέρα, ακολουθεί. Και αύριο θερμοσύμφωνα στον Παράσκο, στην Ολύμπο 90, ο χορηγός μας. Λοιπόν, Γιώργος Αγόρας, Ζούγκλα, καλό βράδυ.